Ζάχο, στην υγειά σου, ρε φίλε. Να είσαι πάντα γερό. Στην υγειά σα. Πάντα τέτοια, να είσαι γερό, να κερνά, να έχει αυτέ τι πολύ καλέ εμπειρίε. Δεν κέρασα. Έχασα. Έχασε και κέρασε. Όχι, όχι. Άλλο κερνάω, άλλο χάνω στοίχημα και πλέον. Το κερνάω είναι, έρχεσαι μία μέρα και λέω ότι πάρουμε, α πούμε, πορκέτο να κεράσω. Εντάξει. Να είσαι γερό τότε να χάνει, ναι, και να πίνουμε στην υγειά σου. Ναι. Να μην κερνά. Τώρα θα. Και ο Χρήστος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όταν θα συμφέρω την άλλη εβδομάδα με τον Ραπτόπουλο που θα τρώσετε τζαμπαζάν, ναι, θα έχω κερδίσει. Όμως. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Και εγώ θα κερδίσω ένα στοίχημα, θα σε πάρω κι εγώ. Ναι. Να σε βολέψω. Με έχεις πάρει όταν ήταν με τον Μπουγάτσα. Με τον Μπουγάτσα. Με τον Μπουγάτσα. Τώρα την άλλη εβδομάδα ή την πιο άλλη, δεν ξέρω πότε θα είναι. Ναι, δικιά μου. Τώρα βέβαια. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει το τραπέζι μου εκεί πέρα. Γιατί άμα πει καμιά χαζομάρα ο Θουβού, θα έχουμε επεισόδια. Θα γίνει καμιά στραβή. Τι χαζομάρα να πει. Μπορεί να πει καμιά βλακία. Εδώ μας έβριζε να πούμε. Καλά, όχι. Ναι, από πίσω μας. Ήταν, πιστεύω, σου το είπα. Ήθελα να σε προκαλέσει για να πας εκεί. Ναι, τώρα θα τον προκαλέσω εγώ όμως. Ναι. Τον προκαλέσω εγώ. Ακούει. Τι, τον προκαλέσω. Δεν ξέρω αν ακούει. Θα τον πούνε οι φιάνοι του. Θα τον προκαλέσω εγώ να πούμε στο τραπέζι μου. Θα το ρίξω. Θα το ρίξω μία φάπα στην κασίδα πάνω να βγάλει πίθα και θα αρχίσει τον ταβαντούρι. Μπα. Α, μπράβο. Αυτό δεν ήθελε. Για ξανά, για ξανά. Α, μπράβο. Κατά την άποψή του λοιπόν, όταν έγινε αυτό, εγώ το έκανα, λέει, για. Ήξερα ότι θα ήθελε ο Τρέγιας. Θα τσατιστεί, λέει. Και... εκείνη τη μέρα. Ναι, δηλαδή, υπολόγιζε ο Θουβού ότι εγώ θα παρατήσω την εκπομπή μας που έχουμε τους χορηγούς τους υποστηρικτές μας. Θα αφήσω τον Ζάχο μόνο του για να έρθω στην ιντερνετική του εκπομπή. Άντε, ρε παπάτζι. Πιθανολογούσε. Του το είπα και όταν ήμασταν στο διάλειμμα και μου λε να πάω. Και σου λέω, και θα θυμάσαι, σου το είπα. Λέω, επίτηδες το κάνει για να πας. Σου λέω, θα πάω. Πιθανολογεί ότι θα πας. Ναι. Δεν είναι και σίγουρος. Εγώ, επειδή δεν κάνω τέτοια χαζά, λοιπόν, εγώ προτιμώ όταν είναι παρόν να το δώσω μία στο κασίδι, γιατί το χρουστάω, ειλικρινά. Ξέρεις, μόλις θα πιούμε λίγο, ρε παιδί μου, 2-3 κρασάκια, θα το δώσω μία στο κασίδι, θα βγάλεις πίθα. Με το που έφυγες εκείνη την μέρα, κατευθείαν στις στοιχηματικές εταιρείες ανέβηκε στοίχημα. Φλεράκι, θα πέσει πράγμα. Ξύλο ή όχι. Ναι. 1,80. Λοιπόν, τη βλέπα την εταιρετική του εκπομπή 100 ναι. άτομα ναι. και με το που έγινε γνωστό, ναι. αυτό σημαίνει ότι μας ακούν πάρα πολύ. Πήγανε. Εγώ θα σου πω το ακριβές νούμερο. Ναι. Εκείνη την ώρα γιατί το βλέπαμε. Ναι. Ποιος ήταν ο ηχολήπτης, ήταν ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Εκείνη την ώρα έβλεπαν 800, έλεγε στο ΕΤΕ, και όταν είπα ότι κατευθύνεσαι προς τα εκεί, έφτασε 2.400, δηλαδή τριπλασιάστηκε. Μάλιστα. Τριπλασιάστηκε. Και του Βαρέλα το συμβόλαιο πήγε να τριπλασιαστεί. Δεν το θέλει ο Φερνάντο. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θα τα πούμε εκτενέστερα. Άρα, ένας πρωτοκλασάτος από τον ΠΑΟΚ, ένας πρωταθλητής δαμπλούχος, εντεκαδάτος ποδοσφαιριστής, ο Φερνάντο Βαρέλα, λογικά αποτελεί παρελθόν. Και ένας που πήρε τη εισιτήριο για την Ευρώπη, τον Μπρεσπόν. Τον Μπρεσπόν, έτσι όπως τη λένε μερικοί, ο Ματέο Γκαρσία, ναι. αποχωρεί από τον Άρη. Μάση, κατά την άποψη του πρόεδρου της Ρασπάλμας. Με μια τεράστια διαφορά, βέβαια. Παρακαλώ. Η διαφορά είναι ότι ο Βαρέλα είναι δικό σου παίκτης, έτσι. Τελείωνε βέβαια το συμβόλαιό του, άρα ήταν ελεύθερος. Ενώ εγώ είχα δανεικός, δεν ήταν δικό μου παίκτης. Ήταν δανεικός. Και εγώ δηλαδή... είχα πολλούς δανεικούς παίκτες που τους έκανα δικούς μου. Εφόσον με ικανοποίησα. Δηλαδή, οι δύο δεν σε ικανοποίησε ο Βαρέλα. Μία ερώτηση. Ο Βαρέλα δεν σε ικανοποίησε. Άλλο λέω. Άρα μία ερώτηση. Ναι. Αν. Στην υγειά σου. Αν ο Γκαρσία έλεγε 500 χιλιάρικα και μπορούσε να τα δώσει ο Παλέτα. Φυσικά θα το κρατούσαμε. Δεν θα ήθελε. Αυτό λέω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε βέβαια. Και να καλωσορίσουμε τον πολύ καλό φίλο τη εκπομπή και ακροατή μα. Και ιό του Γιώργαρου από τη Χανιώτη, τον Δημήτρη. Λοιπόν. Είναι ανοιχτέ ο Χρήστο. Καλώς ο Άρης Δημήτρης στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στα παιδιά. Εκεί στο όφωνο που λέει και η Ανίτα. Οφείλω να πω ότι ο Δημήτρης, πόσο χρόνο είσαι με Δημήτρη? 20. Είναι, καταρχήν είναι πολύ ωραίο παλικάρι. Άρα να υποθέσω ότι πήρε από τη μαμά, έτσι. Από τη μαμά πήρε. Αυτό το αφήνω στην κρίση όσους ξέρουν. Από τη μαμά πρέπει να πήρε. Γιατί αυτός με αυτή τη φωνή που έχει ο μπαμπάς πρέπει να είναι λίγο κουασιμόδης. Και για να το δεις πρέπει να πιεις τουλάχιστον ένα μπουκάλι άψολο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε εμείς. Πώς και έχουμε καμιά βιντεοκλήση. Το στοίχημα το έφερα, το έχασα, το έφερα, έτσι. Είσαι σωστός. Εντάξει. Αλκοολικούς μας κάνατε φέτος και εσύ και ο Μπουγάτσας. Αλκοολικούς να μας κάνετε, λέω. Ναι, εντάξει. Εγώ ένα κέρδισα και ένα έχασα από ακροατές, έτσι. Είσαι σωστός, δεν μπορώ να πω. Κέρδισα ένα πιτόγυρο και ένα ποτό, ένα πιτόγυρο το κάνα το ποτό. Έτσι, ένα πιτόγυρο που δεν βάζαμε γκολ στην Τούμπα που είχα πει. Με το Ξεκόλα, ποιο ήταν? Δεν θυμάμαι. Ναι, ο Ξεκόλα πρέπει να είναι. Ο Ξεκόλα δεν είναι ότι. Το αυτό είναι. Έπαιζε μπάλα. Ναι.
στη Γερμανία. Και, στραπούλεψε το πόδι. Κατέβαζε το κεφάλι κάτω όπως ο Αλεξίου. Αλέξη Αλεξίου, ναι. Κατέβαζε και έμπαινε. Και το Βαρδίζογλου το έκανε αυτό. Και ο Αλέξη Αλεξίου. Ναι. Αν το θυμάσαι. Κατέβαζε, έπαιρνε την μπάλα από το κέντρο, χλάτ, μπαντά μέχρι μέσα. Ο Αλεξίου center back ήταν όμως. Ναι, αλλά ανέβαινε πάρα πολλές φορές στην επίθεση. Ο Αρδίζογλου το κάνει αυτό. Ο Αρδίζογλου ήταν τη ΣΑΕΚ. Ο Λιμνιός. Ο Μπλάκμαν με τις κατεβασμένες κάλτσες και την μπλούζα απ' έξω. Τελείωνε το γήπεδο και συνέχισε. Ναι, ναι, άμα ναι. Πήγε. Ο Λιμνιός το κάνει. Το ρεπόρτερ. Και ο Λιμνιός το κάνει. Είναι και ο Λιμνιός, δεν φαίνεται, θα αφήσει εποχή, εγώ το λέω. Σίγουρα εποχή. Θα αφήσει το καλοκαίρι και θα πάει στο χειμώνα. Δεν έχει Λιμνιό, φίλε. Λιμνιό δεν έχει. Όχι, δεν έχω. Δεν έχει. Ούτε πρόκειται να έχει. Και από πολλές απόψεις. Ιδίως σίγουρα από... δεν έχω Λιμνιό, γιατί τόσο τέτοιο δεν έχω. Ο Λιμνιός πληροφορήσαμε ότι έχει δύο-τρία κύπελλα και ένα πρωτάθλημα στον πάγο. Και τι σχέση έχει στη θητεία του, να ξέρεις. Δεν έχεις Λιμνιό. Να μας πει ο Δημήτρης εδώ για το Λιμνιό. Έλα, και μάλιστα double και αίτητο, έτσι. Ναι, ναι. Άκουσε. Ναι. Ο Λέβιγκστον. Τώρα τι λέω για τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ. Δεν έχει σχέση. Να σου πω. Όχι, όχι. Ο Λέβιγκστον που ήρθε στον πάγο και ήταν. Έπαιζε NBA ο άνθρωπος, έχει τα ίδια δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια όταν παίρνει Δημήτρη το NBA, το πρωτάθλημα, σου δίνουν ένα δαχτυλί. Και όταν αραβωνιάζει. Έχει... και όταν αραβωνιάζει, σωστά. Έχει τα ίδια δαχτυλίδια πρωταθλητή με τον Μάικλ Τζόρνταν. Τα ίδια έχει. Όσα έχει ο Τζόρνταν, έχει και ο Λέβιγκστον. Ο ένας έπαιζε όμως και ήταν πρωταγωνιστής και ο άλλος έπαιζε 18 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Κατάλαβες. Τα ίδια έχουν όμως. Αυτά πέσω για το Λιμνιό. Και ρωτάω τη γνώμη του Δημήτρη για το Λιμνιό, να μας πει. Για πες μας, Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι ο Λιμνιός με τα χαρακτηριστικά που έχει απέκτησε, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο σαν δεξιμπακ. Ναι. Σαν δεξιμπακ. Έχει πνευμόνι, έχει. Ναι. Βοηθάει και πίσω, αυτό το έχει. Όντως. Αμυντικά είναι καλός, δηλαδή το έχει αποδείξει αρκετές φορές φέτος. Ναι. Άρα ξέρεις τώρα τι μου λες. Έτσι. Όχι, ένας άλλος φίλος. Δεν ξέρω αν ο πατέρας σου αν το είπε. Δεν ξέρω ή κάποιος άλλος παοξής. Σιγά, σιγά. Το μακουκούλα λες μια ομπρέλα θέλω. Εκεί, καλά δεν τρέπεσαι. Έχω τσουκώσει μάρτυρα. Πού έκανα ψού, ρε φίλε. Ψού έκανε, αλλά τα σκάκια, τα σκάκια ήρθαν κατά ρηπά ήρθαν πάνω. Τι να κάνουμε, σε αρπάζουν τα φλόκια σα. Τα σκάκια. Πού να πούσουν να μου κάτι, ζώο με ρούχα. Λοιπόν, έλεγα ότι όταν μου λες. Ναι, σιγά θα πέσει κάτω, αργά. Όταν μου λες τώρα για έναν παίκτη που είναι επιθετικός, έτσι δεν είναι επιθετικός, extreme. Μου λες ότι θα ήταν καλύτερα να γυρίσει πίσω και άλλοι φίλοι το λένε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί πράγμα πρόκειται. Σιγά. Εδώ στην ξεκόλαση λέει. Λέει. Και εγώ λέει και ένα στοίχημα λέει. Ποιο στοίχημα λέει. Λέει ένα μπουκάλι, είπα λέει, αυτός είπε ένα γύρο, ένα ποτό λέει στο τέλος. Ναι, εγώ το κέρδισα. Άμα βάλει γκολ ο Άρης στην Τούμπα ή όχι. Ποιος το κέρδισε. Αυτός λέει κέρδισα στοίχημα λέει. Καλά πλάκα μας κάνει. Λοιπόν να βγει τώρα στον αέρα ο Ξεκόλας. Καλά ρε, δεν έβαλε εσύ μπροστά, δεν ήσουν αν θα σκοράρει ο Άρης στην Τούμπα ή όχι. Να μας πει. Με αυτόν τον έβαλε εσύ με άλλο. Δεν ξέρουμε, κάποιον έβαλα. Εσύ είχες πάθει σεληνιασμό επειδή πήγαινε πάω καλά. Έβαλα. Να βγει ο Ξεκόλας τώρα στη γραμμή να μας πει. Δεν ξέρω, Κοκακόλας και ο Ξεκόλας. Λοιπόν, ένα έβαλα, μην μας τον γυρίζετε. Είστε μανούλα σε αυτά. Μανούλα είστε. Θα πάρω τις εκπομπές μία-μία, μην μας το λένετε. Εγώ το έφερα. Ποτό βάλαμε. Άκουσε με. Γύρω λέει αυτός. Ναι, ποτό βάλαμε. Ποτό βάλαμε. Αυτός έλεγε γύρω λέει. Ένα ποτό στο τέλος λέει. Ναι, ποτό βάλαμε, αλλά εγώ το έκανα λέω τι ποτό, όταν θα έρθει εδώ πέρα, τι μου φέρει ένα ποτό. Το κέρδισε εσύ δηλαδή το ποτό. Δεν έβαλε γκολ ο Άρης στην Τούμπα. Αυτό είχατε βάλει. Τι έβαλε. Αν θα σκοράρει ο Άρης στην Τούμπα. Αν έβαλατε ρε φίλε ότι θα σκοράρει ο Άρης στην Τούμπα και το κέρδισε. Καλά ρε, εσύ που ήσουν αλλού, ήσουν αλλού. Ας ήταν offside βέβαια, αλλά εντάξει. Α, να πάει να κάνει έσταση στο ΚΑΣ. Ναι, το κέρδισε. Ας πάει στο ΚΑΣ να δικαιωθεί. Γιώργο, ο Ζάχος λέει το κέρδισε. Άρα εκεί, κέρδισε. Έχασα πάλι, έχασα. Το κέρδισες άμα είναι έτσι. Ναι, όχι άμα είναι έτσι, εσύ που ήσουν. Εδώ ήμουν. Τι, δεν βάλαμε. Ναι, νομίζω αυτό ήταν. Ρε παιδί με ένα ποτό και λέει θα έρθω στο στούντιο. Και τι λέω, θα μου φέρεις ένα ποτό. Φέρε ένα ποτό, πιτόγερο φέρε. Άμα είναι για ποτό. Τι το κάνω το ποτό στο στούντιο. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε και για το Λιμνιό να πούμε εδώ πέρα και για αυτά τα. Γιατί και εμείς, τι έγινε, μου γκανίζεις. Όχι, να στείλουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα σε τρία παλικάρια και όχι μόνο και σε όλο το κλαμπ Μαρμίτα που βρίσκεται στο Instagram και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Έχεις Instagram. Εδώ και 2 χρόνια, φίλε. Τι λέει, ρε φίλε. Λοιπόν, έφτασε το Instagram στη Νεάπολη. Έφτασε. Τι λέει, ρε φίλε. Εκπλήσωμε. Εδώ έρθει κοκακόλα σε μπελόκι που είσαι. Μεγάλη διαφορά έχει ο μπελόκι που είναι. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα στα παλικάρια εκεί από το Club Marmita στο Instagram που μας ακούνε, που προβάλλουν και την εκπομπή μας, προβάλλουν και παλιές φωτογραφίες από την τηλεοπτική Μαρμίτα, την αλυσμόνη, τη μοναδική εκείνη Αγία Τετράς που είχαμε σύντο Θουβού, με εκείνες τις επικές εκπομπές που νομίζω ότι εκείνη την τετραετία, πενταετία, όμοιες
δεν πρόκειται να υπάρξουν. Αυτό ο κόσμος το πλένει εμείς. Και όποιος πει κακό για μας, θα του βγει το μάτι σαν λουκουμάς. Ωραία. Είπαμε το Χρήστο Σιώρη στην οικοληψία, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο να πούμε τα διαδικαστικά. Εσείς πιείτε τα πρώτα διάλειμμα. Να πούμε τα διαδικαστικά. Χρήστο, δύο λεπτάκια. Θα πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Εσείς συνεχίστε, πίνετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς. Πορκίτο. Εκτός από Absolute έχουμε και πορκίτο. Είπα και την δεν με χαλάει εμένα, φιλαράκι, να πίνω βότκα, να πούμε να τρώω και κάτι μπιφτεκάρες και μια γυράκλα. Μπιφτεκάρες δεν υπάρχουν. Άμα θες μπιφτεκάρες, εδώ 5,20-5,55. Πώς? 5,20-5,55. Ναι, γιατί όχι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για άνω 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52 η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας φυσικά, παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο. Έτσι. Έτσι. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Επαναλάβω το τηλέφωνο και τη διεύθυνση φυσικά. Παπάφη 205 και το τηλέφωνο 2310-924-931. Δεν ξεχνούμε, την Πέμπτη το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πεζόδρομο του Ευόσμου, Παύλου Μελά, εκεί που Κιμωλία Μπαρμπεκιού κλείνει τα 6 χρόνια λειτουργίας. Αυτή η μαγαζάρα θα πάμε όλοι να τιμήσουμε την παρουσία μας, να απολαύσουμε το μοναδικό πάρα πολύ ζεστό χώρο με άψογο σέρβις και τα υπέροχα εδέσματα από την Κιμωλία. Είπαμε Πέμπτη βράδυ, κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας η Κιμωλία στον πεζόδρομο του Ευόσμου δίπλα στην εκκλησία εκεί κοντά, Παύλου Μελά 7. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Λοιπόν, άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι το πρατήριο Εγώ Καυσίμου και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Ένα πρατήριο που σαλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για οτιδήποτε θελήσετε, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στην Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεώρων. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, κοντά μας άλλο ένα βραδάκι είναι το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Δεν λέμε ποτέ ψέματα εδώ. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κουρεματάκι. Μόνο με 5 ευρώ. Πού? Στο κομμωτήριο Ανανέωση, στη φίλη μας την εκπληκτική Πόπη. Και λέμε εκπληκτική γιατί έχει χρυσά χέρια. Ό,τι και αν τη ζητήσετε, θα σας το κάνει. Είναι η καλλιτέχνηδα στο κεφάλι σας. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γεφυράκι Μετεώρων, για να ανανεωθείτε οικονομικά. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Αυτά με τους φίλους υποστηρικτές. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά 2-3 θεματάκια, έτσι ωραία, που έχουμε. Ωραία. Έλα στη θέση μου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα αμέσως μετά. Τα θεματάκια μας, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα φυσικά στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω το μπουκάλι αδυνατίζει επικίνδυνα. Εννοείται, ρε φίλε. Αδυνατίζει επικίνδυνα. Τι? Από εδώ μεριά, πάω και σε. Ναι, από εσύ εκεί. Και ο πίσω από τα τζάμια. Ο τζάμια πίσω από τα τζάμια. 2-2 είμαστε. 2-2, ναι. Είχαμε και ένα ουδέτερο σπάνιο είδο, μας έφυγε. Αποδήμησε. Και τώρα που είπα 2-2 θυμήθηκα την τελευταία αγωνιστική Τάσο, η οποία έληξε με το εκοφαντικό 7-2, έτσι. Double πήρες, νομίζω, double πήρες, έτσι. Λοιπόν, double δεν πήρες, 7 γκολ έβαλες. Τζάχου, ναι, είναι ναι. Καταρχήν στεναχωριέμαι όταν ακούω αυτό το σκορ, γιατί ζηλεύω. Δηλαδή πραγματικά είμαι εξοργισμένος με αυτή την παλιό ομάδα.
που έφαγε 7 γκολ, να πούμε, από μια νεοφώτιστη ομάδα της πόλης. Και ποιος ο τερματοφύλακας ο Νέος. Και ποιος ο Ζίβκοβιτς που φεύγει ο Ρέι και έρχεται στο Πάο. Δηλαδή πραγματικά... Πώς, ξανά. Πονάς αγόρι μου. Δεν πονάω, παιδιά. 7 ο Ζίβκοβιτς. Αλλά ζηλεύω το σκορ. Γιατί μπορεί να πήρα πρωτάθλημα, μπορεί να πήρα κύπελο, μπορεί να ήμουν αίτητο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά 7 γκολ δεν έβαλα. Ωραία. Πότε έβαλες τελευταία φορά 7, ξέρεις? Τελευταία φορά στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να έχω βάλει. Δημήτρη. Στην Ευρώπη έχουμε βάλει. Μπάσκετ. 7, ναι, αυτό λέγατε. Ναι, στην Ευρώπη έχουμε βάλει. Πώς τη λέγατε την ομάδα, Δημήτρη? Δυναμό Τυφλίδος. Δυναμό Τυφλίδος. Και είναι το ρεκόρ που έχει η ελληνική ομάδα σε εκτός έδρας. Στην Ευρώπη. Λες εκείνη την καφετέρια με τους τυφλούς. Αλλά αυτή η παλιά ομάδα, ρε παιδιά, να φάει 7 γκολ. 7 γκολ. Είναι δυνατό. Ο τερματοφύλακας σου νούμερο 2. Αυτός δεν θα είναι 2. Μας μαύρισε την ψυχή όταν είδα 7-2. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, τσατίστηκε. Γιατί βλέπω 0-1 δεν είχε γίνει. Ναι. Τι χαρά, τι καλά, τι ωραία. 2-2 μετά. Να κάνουμε ένα ωραίο πόστρο στο Facebook εκεί. Μετά ποιος με λέει. Μου λέει 2-1. Μου λέει 2-2. Άμα ξανά 2 να είναι. Μετά δεν ασχολήθηκες με ο μετά δεν ξαφνικά σε λίγο μου λέει 5-2 λέει ο Άρης. Λέω τι. Τρίποντο. Ας το διάλογο από εδώ πέρα το λέω. 5-2 μου λέει. Ναι, 5-2 μου λέει. Δεν γίνονται αυτά. Και βλέπω τελευταίο ρε φίλε 7-2. Μαύρη η ψυχή. Ναι, καλά. Ναι. 7-2. Εντάξει, και... λογικό. Λέω ρε φίλε, τέτοιο δεν έκανα εγώ φέτος. Έτσι. Δεν πειράζει, άσε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Ναι, γραμμές. Άσε να κάνουμε. Λοιπόν, να σα ανοίξουμε. 23, 10, 2, 87 και 3 και 3 8. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό λέγε. Βέβαια, έχω την εντύπωση για να τα. Προσωπική άποψη, παιδί μου. Ναι. Ότι έτσι κάνα 2-3 μεταγραφούλες, ξέρω εγώ, πρέπει να βγήκαν εκεί την ημέρα. Α, έτσι λες. Ναι. Αχα, βγήκαν οι μεταγραφές. Βέβαια, γιατί δεν είναι δυνατόν μια ομάδα. Υπάρχει... Θα σου αιτιολογήσω το γιατί. Α, ναι, και εγώ θα σου πω. Ναι, δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να πετυχαίνει 7 τέρματα και να μην είναι κίνητρο για ένα παίκτη να έρθει σε αυτήν την ομάδα. Για ποιον παίκτη εννοείς να έρθει? Ξέρω. Εσείς θα μας πείτε ποιος τα φέρετε. Πάντως, ναι. Περιμένουμε τη σκηνή σιγά σιγά, γιατί μην ξεχνιόμαστε ότι ο Άρης θα ξεκινήσει, είναι ο πρώτος που ξεκινάει μαζί με τον Ατρόμητο, έτσι. Ναι, ο πέμπτος φυσικά. Μαζί με μπήκε... τον τέταρτο ξεκινάνε πρώτοι τον είναι, ευρωπαϊκό χώρο. Χαρισματικά, βέβαια... Είναι αυτές οι ομάδες που μπαίνουν χαρισματικά. Α, μπράβο, να χαρισματικά. Όπως και εσείς στο μπάσκετ που έπαιρνα τον double και έπαιζες κυπελούχο νησί. Μπράβο, ναι, αλλά εγώ μπήκα και πήρα πανευρωπαϊκό. Τι πανευρωπαϊκό πήρες? Πανευρωπαϊκό δεν πήρα. Αφού έπρεπε να παίζει κάποιος, το πήρες μετά από 19 απόπειρες. Άντε πάλι. Το πήρες. Εγώ με την πρώτη όταν έπαιξα σε αυτόν τον δεύτερο θεσμό τότε το πήρα με μία ήττα. Ναι, αλλά ήσουν δεύτερος στην πόλη. Αφού έπαιζα στο μεγάλο, πώς να ήμουν. Ο πρώτη ομαδάρα που έφερε τίτλο στο μπάσκετ στην πόλη πανευρωπαϊκό είναι ο ΠΑΟΚ. Φάνη πάλι Πετραλιά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Και η μόνη ομάδα φυσικά που έχει δικό της γήπεδο. Ναι. Το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι που έκλεισε 19 χρόνια. Που έδρευε και ο Spider-Man εκεί πέρα. Εντάξει, μια χαρά είναι Spider-Man. Μια χαρά είναι Spider-Man. Παρά ο Batman. Ο Batman δικό σας είναι. Κρινόμαυρο είναι. Και ο Batman δικό σας. Μαύρο με κίτρινο. Ο νυχτερίδας. Ο παλιός κιλός. Λοιπόν, κύριε Τρεγιά. Έλα. Έχεις κάνα θέματα κι εσύ? Βέβαια, έχω. Εγώ έχω ένα για να σου πω κάτι. Γιατί την Παρασκευή που είχες μια τέτοια και έφυγες τελευταίο 20 λεπτό, έπιασα λίγο το θέμα των διαρκείας και έλεγα εκεί, να σου πω την αλήθεια. Έλεγα, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπεις, στη θύρα 7, στα επίσημα, έλεγα. Και το έλεγα εδώ πέρα και στον κόσμο, έλεγε VIP και VVIP. Η W είναι τώρα, ακόμη δεν το ξέρω, είναι WIP. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Η σημασία είναι ότι η θύρα 7, εδώ είναι ένα θεματάκι, είπαμε για την κίτρινη κερκίδα. Ναι, στο μήνα έχει 900 ευρώ το παιδικό, όχι. Βλέπω και 400 στο VVV. Ναι, άκου τι γίνεται. 2 VIP. Άκου τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα θεματάκι αυτό. Όπως βλέπεις, όλο αυτό εδώ πέρα είναι η θύρα 7, είναι τα επίσημα. Τι γίνεται τώρα? Στην κεντρική θύρα, δηλαδή στα πρώτα, τώρα δεν ξέρω πόσο θα είναι, 5-6 διαζώματα τα πρώτα, αυτό το γκρι που βλέπεις εδώ πέρα, θα είναι τα VIP της θύρας 7. Τι γίνεται εδώ πέρα? Το σκεπαστρό. Τι γίνεται? Θα βάλουν εκεί δερμάτινα καθισματάκια, ναι. Και όπως βλέπεις η τιμή εκτοξεύεται.
Στα 1300 ευρώ. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε το φιλοδόξιμο. Γιατί ρε φίλε, θα θερμαίνουν και τον κόλο μας. Λοιπόν, πιθανόν. Πιθανόν. Θα έχει και κάποιες. Δεν ξέρω αν θα είναι και κλειστά κιόλα. Λογικά θα είναι. Κάπως. Μήπως θα έχει και δόνηση το κάθισμα. Ναι, ναι. Μην καλά, καλά. Γιατί στην Τούμπα πόσο έχουν αίρεση. Πού? Στην Τούμπα ανάλογα πόσο θα έχει. Τώρα που, είσαι, που είναι πρωταθλητής. Πιο ακριβά θα είναι. Νταμπλούχος. Πιο ακριβά θα είναι. Τι μιλά τώρα. Ζάχο, περίμενα να σου πω Ζάχο. Άλλο θέλω να πω. Δες τώρα αυτό που θέλω να πω. Λέω ότι. Μέχρι ναι. τώρα η περσινή τιμή, ας πούμε, που ήταν 500, τώρα είναι 550. Ναι. Και αφορούσε όλη τη θύρα των επισήμων. Mm. Όπως βλέπεις, θα είναι μόνο στις δύο άκρες. Μάλιστα. Δηλαδή, δεξιά και αριστερά των επισήμων. Δεν ξέρω κατά το μέγεθος πόσο θα είναι, πόσες σειρές θα είναι. Και κάτω. Βέβαια, υπάρχει και ένα, από ό,τι διάβασα, ένα πλάνο. Το οποίο θα βάλει, λέει, κάποιες. Θα γίνει προέκταση της κερκίδας και θα μπαίνει μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Mm. Δηλαδή, κατά τα πρότυπα, ας το πούμε έτσι λίγο, του αγγλικού που βλέπεις, είναι ο φύλαφλος και μπροστά είναι, ρε παιδί μου, ο πάγκος. Mm. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό. Πάντως. Θα σου πω εγώ πώς θα γίνει. Ναι. Θα γίνει σε κανένα Άρης Πάοκ 0-3, θα μπουν αυτοί που είναι από τα VIP μέσα, γιατί θα είναι και δίπλα. Θα πάρουν και τους πυροσβεστήρες, το συνηθίζεται αυτό εκεί πέρα μέσα. Και δόξα τω Θεώ θα λέμε. Ναι. Μια χαρά. Τι πώς θα γίνει. Ναι. Αλλά εσύ έλεγες για προέκταση κερκίδων, έλεγες στην Τούμπα, αλλά στο Χαριλάου γίνεται τελικά. Εσύ δεν έλεγες. Για προεκτάσεις. Για το καουτσούκ γήπεδο. Για το καουτσούκ έλεγε. Το καουτσούκο γήπεδο. Έτσι έλεγε. Προεκτινόμενες κερκίδες. Εδώ θα τις βάλουμε εμείς τώρα. Δεν θα είναι αόρατες. Να κάνουμε. Είστε η μοναδική ομάδα που κατάφερε να ρίξει, να βάλει 7 τέρματα, έστω και την τελευταία αγωνιστική. Έτσι. Και βρήκε πάτημα ο Μεσχέ Παλέτας και ανέβασε λίγο τα αυτά. Αλλά να σου πω κάτι. Ας πάνε οι επιφανείς. Φίλοι του Άρη, να αποδείξουν ότι αγαπάνε την ομάδα, να γίνουν σωστές μεταγραφές, να γίνουν καλές μεταγραφές, να κρατηθεί ο κορμός, αν και δεν το βλέπω, γιατί ο Καρυπίδης δεν μπόρεσε να κρατήσει έναν από τα δυνατά, από τα δυνατά βασικά ονόματα. Βαρέλα αποκαιρέτησε. Ο Βαρέλα δεν ήταν θέμα, ρε φίλε. Τι ήταν. Ότι δεν, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Άκουσε ήταν. Λίγο να σου πω κάτι. Ναι. Δεν γίνεται ό,τι ζητάει ο κάθε ποδοσφαιριστής που είναι παράλογο να το οικειοποιεί η ΠΑΕΠΑΟ και να το δίνει, γιατί θα γίνει Ιρδελομπού. Η ομάδα. Ναι, ναι. Ο Βαρέλα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ πριν τρία χρόνια. Γιατί δεν ισχύει αυτό και ισχύει για σένα. Ο Βαρέλα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ πριν από τρία χρόνια, έπαιρνε 180 χιλιάρικα στη Στεάουα. Ναι. Πήρε στον ΠΑΟΚ 500. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τον έκανε πρόταση για ένα εκατομμύριο και παραπάνω, ένα 200 κοντά. Συν μπόνου, συν απολαβές, έφτανε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Επειδή είναι όμως Τζαναμπέτης, ο μάνατζερ του. Και βλέπει και το Χατζηρίδη. Θέλει να βάλει και θέλει να βάλει. Ναι, μπράβο. Είναι 800. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έπαινε ο ένας 1,5 να μην πρόσφερε τίποτα. Ο Βαρέλα από 500 να πάει στο 1,5. Εντάξει, δικαιολογημένα το έπαιρνε έτσι. Δεν τα δέχτηκε. Θα γίνει Ιρδελομπούιο μάλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ, αλλά έχουμε φίλου. Πάμε δύο, έχουμε πολλέ γραμμέ. Λοιπόν. Δημήτρη, πώ βλέπει την εκπομπή, καλά περνά. Δεν μιλά, Δημήτρη. Δεν μου δώσα το λόγο, δεν μπορώ να πεταχτώ. Να πεταχτεί, που έπαρε. Μα ακούν και φίλοι τώρα από Χαλκιδική. Από Χαλκιδική, από τη σχολή ΑΕΝ Μακεδονία. Πώ? ΑΕΝ Μακεδονία. Τι είναι αυτό? Ακαδημία Υπουργού Ναυτικού. Α, είσαι το Υπουργού Ναυτικού. Έλα ρε πάλι καρέ. Πρόσεχε με το μάθημα Μαρινάκη, θα σε πάρει στα πλοία και στα Νούρουαν και τα λοιπά. Όχι, ναι, στο νους. Προσέχουμε τις επιλογές μας. Ωραία. Κράτα αυτά που θες να πεις, θα πάρουμε τις γραμμές. Πάμε, φίλοι. Καλησπέρα. Έλα, Μεσχέ. Στον πρώτο. Καλησπέρα, κύριε Τρέγια. Και κύριε Σαχοντρούλινγκ. Καλό. Στην πιο ερωτική πόλη. Δηλαδή, με έχετε καταπλήξει σήμερα με το προφορικό σας λόγο. Η αναμνήση. Δεν μου λέτε ρε Τασούλη, να σε ρωτήσω. Έλα αγόρι μου, έλα. Αυτό το τελευταίο μάτς του συμπαρουαστής του κυρίου Ντρούλινγκ. Συμπαρουσιαστής. Εάν το παίζαμε στο συν 7, δηλαδή τι απόδοση λες να είχε? Άρισε Ξάνθη στο συν 7. Ναι, στο συν 7 δηλαδή. Δεν θα είχε πάρα πολύ, αν δεν είχε 30-40. Δηλαδή στο... Σκορ 7-2, δηλαδή, άμα το έπαιζε σκορ 7-2 δηλαδή, και έβαζε 5 ευρώπουλα, δηλαδή πόσο μπορεί να ζητήσει. Σκορ 7-2, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή θα ήταν 500 τουλάχιστον. 500 απόδοση, τουλάχιστον. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ λέω, εγώ που είμαι της διαφάνειας, λέω. Ναι. Να ανοίξουν όλα τα στοιχηματζίδικα εδώ. Όχι, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Όχι, εγώ υιοθετώ. Εσύ μην υιοθετείς, το υιοθετώ εγώ. Να ανοίξουν, λέω, επειδή εγώ είμαι της διαφάνειας και της διάβγειας. Να ανοίξουν να δούμε τι παίχτηκε, από ποια μέρη του πλανήτη παίχτηκαν και τι παίχτηκαν. Αλλά να ανοίξουν και για άλλα ματσάκια. Γιατί έχω 3-4 στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή τι υπονοείς τώρα, Ρεζάκο, συγγνώμη, δηλαδή... Όχι, δεν υπονοώ τίποτα, εγώ λέω τις διαφάνειες. Δηλαδή 0-1, δηλαδή στην Τούμπα μέσα και ανατροπή, πόσο ήταν εκείνα και... Δηλαδή πόσο να δίνει μια ανατροπή. Ντροπή, έσχος, γιατί είπε μπας και βγήκαν τίποτα μεταγραφές, λέω κι εγώ, λέω μπας και βγήκαν κι άλλες μεταγραφές. Να ρωτήσω, Ρεζάκο, σε σένα. Αν μπορώ να απαντήσω. Αυτά τα καταστήματα που ήταν στην Τζιμισκή τότε στη Θεσσαλονίκη, ναι, με τα είδη δώρων, πώς τα λέγανε, για θύμισε μου. Ογλού. Όχι, Κώστα, πώς τα λέγανε, Μόδα μπάνιο, Μόδα μπάνιο. Όχι, κάτι τι, άλλο. Σου είπα τρία ρε φίλε. Ναι. Δεν μου λες, γιατί είπε, ναι, ο Τασούλης για ένα κύπελο, δεν μου λες μήπως το είχαν πάρει από κανένα ήδη με κρυστάλλινα δώρα τώρα, τότε. Δηλαδή αυτό υπονοείς ρε Τασούλη μου που είχε πέσει και έσπασε. Και έσπασε από τα χέρια του Φασούλα, του προδότη. Δεν μου λες. Όχι του προδότη, σημαία. Έτσι, σημαία. Προδότης το λέει ο Τάσος, δεν ξέρω. Σημαία. Αυτά είναι τα του ΠΑΟΚ, δεν τα ξέρω. Θα πάρεις διαρκεία στην Α2, με ντέρμπι να παίζεις με τον Χαρέλαο. Κοίταξε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πώς δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μπλουμ. Το ξέρεις τον Μπλουμ. Εγώ, μια που το είπες. Μπλουμ είσαι. Όχι, δεν είναι καθόλου Μπλουμ. Άκουσε με. Μπλουμ. Έβγαλε έγγραφο. Άκουσε με λίγο. Άννα, μπράβο. Πέστα. Έβγαλε. Έλα, συνεταιράκι. Πέστα. Τι συνεταιράκι. Απόδειξε. Έβγαλε έγγραφο. Που δικαιώνει τον Ολυμπιακό. Τι δικαιώνει τον Ολυμπιακό. Ποιο. Δυστυχώ. Ποιο. Και βγήκε και ο ίδιο ο Σιμωνίδη του το επιβεβαίωσε. Ποιο δεν δικαιώνει τον Ολυμπιακό. Ο Σιμωνίδη και το έγγραφο. Ναι, και τι λέει, ότι. Ότι τότε που κάναν τους διαιτητές πριν τελευταία αγωνιστική την 26η, δεν ήταν παρόν αυτός. Άρα, ναι, η σύνθεση λείπει είναι άκυρη. Λείπει μία υπογραφή. Λείπει μία υπογραφή. Δυστυχώς έχει δίκιο. Ωραία. Θα πέσετε τελικά ή όχι. Εγώ λέω δεν θα πέσει ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, διότι εντάξει, οι αποφάσεις θα πάρθουν, θα λάμψει η δικαιοσύνη πάλι. Κάτσε ρε Τασούλη μου, γιατί γελάς τώρα, συγγνώμη λίγο. Δεν σε ρωτήσω ρε Τάσο. Ρε Τάσο, να σε... Δεν μου λες ρε Τάσο, να σε ρωτήσω για το παλατάκι που είπες. Εκείνα τα υποβρύχια που πήρα που μου γέρνανε. Συγγνώμη λίγο. Έχεις δίκιο, πέσα. Θα σου απαντήσω αν μου πεις τις ομάδες στο μπάσκετ της Α2. Συγγνώμη, κάτσε. Αφήστε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν μου λες. Ένα οδηγέ την Παρπασάβα πες. Εκείνο το παλατάκι που λες εσύ ότι είναι ιδιόκτητο. Το παλατάκι που λες ιδιόκτητο. Όταν υπογράφαμε τα... Όταν αγοράσαμε εκείνα τα υποβρύχια που γέρνανε με τον Υπουργό... Τι κόλλο υποβρύχια ήταν εκείνα, ρε φίλε, πολύ σαράβαλο. Με τον Υπουργό που έπαιρνε 2.000 διαρκές στον ΠΑΟ, πες τα, δεν είναι κακό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν μου λες, τα υποβρύχια ήταν εξοπλισμένα ή ήταν χωρίς... Όχι, ήταν μεγάλη πατάτα και επίσης να... Ναι, αλλά επίσης να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος Υπουργός φυλακίστηκε. Φυλακίστηκε και η σύζυγός του. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους, οι οποίοι, ρε παιδί μου, τη βγάλανε λάμπα. Έτσι. Ξέρεις, κάποτε πήγα διακοπές, με έστειλε ο Κυρσάβας. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Με έστειλε γαμήλιο ταξίδι με την καλή μου, ξέρεις, στις Μπαχάμες. Και χρειάστηκε να πάω σε μια τράπεζα να βγάλω ρευστό. Και ο διευθυντής της τράπεζας τότε είχε κλειδωμένα στο συστράι του κάτι διαρκείας, ρε φίλε, στις Μπαχάμες. Παοξάκι άρρωστο και αυτό, αλλά εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από ναι, αγοράκι μου, αλλά το χρηματοκιβώτιο που είχε ο συγκεκριμένος διευθυντής είχε την υπογραφή του Κοσκοτά από την Τράπεζα Κύπρου. Όχι, του Σταύρου του Κοσκοτά. Τι, Τράπεζα Κρήτη. Αλλά μη, κοίταξε, εσύ θα ανάβεις ένα κεράκι στο μεγάλο Κοσκοτά, διότι αν δεν ήταν ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Ξανθωμάλης από τη γειτονιά σου, έτσι δεν θα είχε κάνει ποτέ μεταγραφή προπονητή και ποδοσφαιριστή. Ο οδηγέ του Μπαρμπασάβα, επειδή έχει πολλές γραμμές και έχουμε και τον break, άκουλο. Και μία ερώτηση δώρο. Ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυναμική, τη δυνατότητα μετά την έλευση και την επένδυση του Γιάννη Σαββίδη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πάρει το double μετά από 34 χρόνια, πάρα πολύ δίκαια, αλλά δεν περίμενα ότι θα σε ρίξει και στον μπάσκετ στην Α2, ρε φίλε. Αυτό δεν το περίμενα. Σου πήρα τα πρωτεία στο βόλεϊ. Σου πήρα τα πρωτεία στο ποδόσφαιρο. Αλλά στο μπάσκετ δεν μπόρεσα να τα πάρω τα πρωτεία. Αλλά κανόνισε ο μεγάλος Γιάννης Σαββίδης να σε ρίξει στα μπουντρούμια της Β' Εθνικής. Στην Α2.
να σε ρωτήσω, Ρετάσο, και να κλείσω με αυτό. Ναι, οδηγία του Μπαρμπασάρα. Ναι. Τώρα που πήρατε τον τάμπλε εκεί στη Θεσσαλονίκη, ναι, με την αναπροσαρμογή των συμβολίων που θα γίνει στους ποδοσφαιριστάς, στους δαμπλούχους, μήπως θα κάνει και καμιά αναπροσαρμογή στις συντάξεις των παλαιομάχων ποδοσφαιριστών? Το ξέρεις αυτό? Θα κάνει οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει μεγάλη άπλα και ετοιμάσω του χρόνου για τρίπλε. Φιλιά, καλό βράδυ. Φιλιά. Καληνύχτα μου. Φιλιά στο μακρινό Μπιλμπάο και να ξέρεις. Ναι. Δύο που είστε, μην τηλεφωνείτε στην αναμονή, γιατί είναι ήδη 9 και κάνουμε το διάλειμμα, έτσι. Έγινε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Έλα, καλησπέρα. Φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το μπουκάλι να το πιείτε εκεί, η υγεία μου, να είστε καλά, σας χαίρομαι. Γεια σου, να είσαι καλά. Μεγάλε. Φυσικά, εννοείται. Στο προηγούμενο να πεις όμως, δεν θα το πεις εσύ Τάσο, να πούμε. Εκεί η Λουκουμόσκον, να πούμε, που τους έχει ο αρχηγός τους, να πούμε, τι κάνανε? Τίποτα. Την πήρε ο αέρας, την ανέπνευσαν και κοίτα τι λένε. Να, αυτός είναι, ένας από αυτούς είναι που αναπνέει από εκεί πέρα κάτω. Από την Καστέλα παίρνει τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν αυτοί. Τον πήραν οι αέριδες και αυτό, να ξέρεις. Λοιπόν, σου βάζω και στοίχημα αύριο, πάω Προμηθέας, ρε. Κοίταξε. Τι έπαθες, λιποθύμησες? Όχι, την άλλη λιποθυμίσω. Την άλλη λιποθυμίσω. Έχω και θέα. Σου δίνει 20 πόντους, είπε. Προχτές που λέγαμε για τον αγώνα, είπες ότι θα το χώσει το στοίχημα για το σύν 20 δεκάθες. Το βάλες, το έβαλα, αλλά έχασα άλλο. Το έβαλα, αλήθεια. Έχασα άλλο. Όχι, είναι καλός. Τι είπα, 12 με 15 είπα θα χάσει, έτσι. Και έχασα με 15. Εντάξει. Σε αυτά είναι καλός. Είναι καλό. Ναι, σε αυτά και να πληρώνει στοιχήματα είναι πολύ καλό. Αυτό το ξέρω. Και εγώ το ξέρω, θα φτιάξω. Έχω και μια δροσιά η Absolute, ρε φίλε. Και εγώ και ο Δημητράκης που την παίρνουν. Και ο Κιώσης, εδώ όλοι μαζί. Όλοι λένε, ο Κιώσης κάνει τεμενάδες. Είναι γεια σου, λένε όλοι. Σήκωσε το δάχτυλο, το αντίχειρα, έτσι, όχι το άλλο. Λοιπόν, για να μιλήσει και ο τελευταίος, θα κάνει και το διάλειμμα. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Αυτό δεν είπα, μόνο σε εσύ. Πραγματικά, παιδιά, χαίρομαι να σας ακούω. Συνεχίζετε έτσι όπως είστε, καλύτερη εκπομπή. Δεν υπάρχει. Για μένα δεν χαίρεσαι, δηλαδή. Εσένα δεν χαίρομαι καθόλου, Κολόμποντο. Θα σας πει τι μάλλον. Ο γιος του είναι, Χρήστο. Ο γιος του είναι το παιδί. Ξέρω, μη ξέρω, γιατί εγώ ξέρεις, χατήρια δεν χαλάω. Να ψηφίσει τη μαμά σου. Λοιπόν, αυτά μόνο στη Μαρμίτα γίνονται, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει άλλη κομπή να τα ζήσετε αυτά. Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιώργα μου. Γεια σου, Γιώργη. Από την Ασπρόμαυρη Χανιώτη, να πούμε. Γενικά Χαλκιδική Ασπρόμαυρη. Η Χανιώτη, το μόνο Ασπρόμαυρο που έχει είναι μια γιαγιά εκεί που έχει μια τηλεόραση Ασπρόμαυρη που είναι 62 χρονών. Εντάξει, και το μόνο κίτρινο είναι η μουστάρδα που έχουν τα ψητά. Τηλεόραση από το τελευταίο τίτλο του Άρη. Ναι. Ασπρόμαυρη ήταν. Τηλεόραση μετά... σπίτι τι έχετε, έχρωμη ή ασπρόμαυρη? 3D. Γιατί δεν έχετε ασπρόμαυρο, πολλά είναι ασπρόμαυρο. Δεν έχετε πάρει δύο τις κούπες φέτος. Λοιπόν, στον τελευταίο, καλησπέρα. Τι έγινε, μάγκες? Α, νάτος. Θα μας πει για το στίγμα, καλό στον Γιώργο τον Ξεκόλα. Αυτός είναι. Ασπρόμαυρη στον Τουγκάρι. Ναι, πού μάγκες. Το πιτόγυρο, ρε, που έχασα σήμερα. Στείλ το με email. Το πιτόγυρο πώς θα στο στείλω? Με email. Με email. Λοιπόν, το στοίχημα έχεις δίκιο. Σου είχα δώσει, νομίζω, στο μάτσο ότι δεν θα βάλει. Δεν θα βάλουμε γκολ. Και εγώ είπα θα βάλουμε. Ναι. Γιώργο, μπορώ να σε καλύψω. Το φέρω εγώ ένα σάτους με λουκάνικο μεγάλο. Πάρ' τον εκεί και μια σειρά σου τζουκάκια. Κοίταξε, μετά τον γκολ που έβαλε στο κύπελο ο Ακπομπ, εδώ κυκλοφορούν λουκάνικα Ακπομπ. Ένα τέτοιο θα το πάρω. Ναι, δεν τρώω τέτοιο. Σπέσια, χωριάτικο. Κοτοπουλάκι, ρογανάτο. Κοτόπουλο. Τι κοτόπουλο, διπλό. Διπλό. Ήθελα λίγο να αναφερθώ για τη συζήτηση που κάνατε και τη σύγκριση μάλλον του Βαρέλα με το παίκτη του Άρη. Ναι, Γιώργο. Που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν συγκρίναμε τους ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν συγκρίναμε. Συγκρίναμε το ότι έφυγαν και οι δύο. Αλλά συγκρίναμε επίσης ότι ο ένας ήταν ιδανικός και ο άλλος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, τη θέση του Βαρέλα την καταλαβαίνω. Αν το δεις δηλαδή σαν επαγγελματίας, ότι έκανε αξιόμαχη πορεία, πήρε ποτάθλημα κτλ. Είναι στα 31-32 και εγώ πιστεύω ότι θα πάει προς τα αραβικά κράτη. Αυτό εδώ πιστεύω. Μετά τον break θα δώσω λεπτομέρειες για το τι έχει γίνει με το Βαρέλα. Γιατί δεν πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα έκανε μια πολύ καλή προσφορά, αλλά εντάξει, υπάρχουν και κάποια στεγανά στην ομάδα που πρέπει να τηρούνται. Εγώ πάντως, αν είναι όντως έτσι, θα τον ευχαριστήσω τον παίχτη για την προσφορά του. Αλλά δεν υπάρχει δηλαδή αυτό εδώ. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Εντάξει, είναι επαγγελματίας. Αν βρήκε καλύτερο συμβόλαιο, να πάει εκεί πέρα τέλος πάντων, να κολλήσει και τα ένσημα. Εμείς συνεχίζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιώργο, δεν γίνεται η ομάδα
να κάνει τα κέφια όλων των ατζέντιδων και των μανατζαρέων. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είχε καλή προαίρεση στο να μείνει, να ξέρει ότι τη δουλειά τη χαλάει ο μάνατζερ. Εντάξει, και επίσης είναι κακό για τον ποδοσφαιριστή, είναι κακό για τον ποδοσφαιριστή, τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, λοιπόν, να ακούει με κλειστά μάτια το μάνατζερ. Ένα λεπτό, δώστε μου και εμένα, και δεν μου πέφτει λόγος. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει ο Βαρέλα, του λέει ο μάνατζερ, ας πούμε, αυτή την προσφορά, και λέει ο Βαρέλα, θέλω να μείνω, και λέει ο μάνατζερ, όχι, δεν θα μείνει. Ναι, τι λέτε, ρε. Ναι, ρε. Τι λέτε τώρα. Καλά, εντάξει, τι λέτε τώρα. Εντάξει, okay. Λέει ο παίκτη, θέλω να μείνω. Λέει ο μάνατζερ, όχι, δεν θα μείνει. Και περνάει του μάνατζερ. Του μάνατζερ περνάει. Του μάνατζερ περνάει, ρε φίλε. Φυσικά μιλάω σοβαρά. Να ακούσουμε και τον το φίλο τη. Να ακούσουμε. Μπορεί να έχει, κοίταξε, μπορεί να έχει κάποιου όρου ότι με την επέκταση που θα κάνει την υπογραφή να πάρει κάποιο σεβαστό ποσό ο μάνατζερ. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ακούσει, μπορεί να μην το θέλει αυτό η ομάδα. Θέλω να μείνω εγώ, ρε φίλε μου. Λέει ο μάνατζερ, όχι. Ναι. Απολύω το μάνατζερ. Το δεν παίρνω άλλο. Τι είναι αυτό να πω. Σοβαρά άρα μιλάμε τώρα, ρε παιδιά. Δεν το λέω μόνο για αυτή την περίπτωση. Και για άλλου μεγάλου παίκτε. Λέει ο μάνατζερ. Τι ο μάνατζερ, φλετή. Ο μάνατζερ μου φέρνει τις προσφορές και αποφασίζω εγώ. Ζάχο, εγώ μπορεί να θέλω να μείνω με λιγότερα λεφτά. Ζάχο, ο συγκεκριμένος ο μάνατζερ έφερε το Βαρέλα, με 180.000 από τη Στεάουα. Ακόμη χειρότερο. Πήρε 550.000 ευρώ ετησίως στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ του έκανε μια γενναία προσφορά υπερδιπλασιασμού. Υπερδιπλασιασμού στην προσφορά του. Δεν διαφωνώ. Συν τα μπόνου, συν πήγε, γίνε στο 1,5 εκατομμύριο. Άλλος λέω, γιατί εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι είναι φραγκοκίλερ. Ο άνθρωπο, ο Βαρέλα. Δεν είναι φραγκοκίλερ. Φραγκοκίλερ. Είναι αγαθιάρη. Θέλω να σου πω. Γιατί ακούει το μάνατζερ του με κλειστά μάτια. Η απόφαση είναι του Βαρέλα, δεν είναι κανένα μάνατζερ. Ναι, και οποιοδήποτε άλλη. Είναι απόφαση του ποδοσφαιριστή. Ξέρει που θα τον παραδεχτώ. Τι τώρα. Γιατί γνωρίζω. Από ό,τι έχω διαβάσει, ότι η οικογένειά του είναι αντίθετη στο να φύγει. Ναι. Θα τον παραδεχτώ αν αφήσει την οικογένειά του να ζήσει εδώ και πάει να δουλέψει ένα-δύο χρόνια έξω. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει, είναι γιατί άλλο. Μια τριετία και τα παιδιά του και οι σύζυγους και αυτά στάζουν μέλη για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τώρα είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, οφείλουμε να σεβαστούμε. Η εθνικότητα είναι, συγγνώμη λίγο. Από το πράσινο ακροτήριο. Φυσικά η Θεσσαλονίκη είναι παράδεισος. Οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση του. Ναι. Έτσι. Φυσικά, και όλοι κρίνονται και το αποτελέσματος. Αυτό είναι. Και για τον τέτοιο, κάτι θέλεις να πεις για τον Γκαρσία? Όχι, ήθελα να πω, παιδί μου, ότι ο Βαρέλα, επειδή είναι στο προχωρημένο της ηλικίας και είναι στα 32, σωστά, και να άρπαξε ίσως την ευκαιρία μέσω του ΠΑΟΚ που έκανε πρωταθλητισμό, να βρει και μια πολύ καλύτερη προσφορά, τίποτα σε καμιά αλαχλή, όπως τους λένε, και να πάρει τα διπλάσια λεφτά. Και σου λέω, άνθρωπος, 3-4 χρόνια έχω να παίξω, αλλιώς δεν πιστεύω δηλαδή να αφήσει τώρα τον ΠΑΟΚ και να κολλήσει το θέμα όντως σε κάποιο μικρό ποσό. Αυτός πρέπει να έχει κάτι πολύ πιο, δηλαδή σαν προσφορά, εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. 2,5 χαρτιά είναι η προσφορά που έχει. Το χρόνο. Ναι. Άσε που έχουν αυτοί και κάτι περίεργα, που λένε στις, ξέρω εγώ, τάδες συμμετοχές στα τρία κόρνερ απέναντι θα πάρεις και άλλα 50 χιλιάρικα. Ναι, άμα θα φάει άμυνα, ξέρω εγώ, 10 γκολ και κάτω θα πάρεις άλλα 15 χιλιάρικα, άλλα 20 χιλιάρικα, άλλα 50, δεν ξέρω. Στην ομάδα του Πρίγιο θα πάει δηλαδή. Άλλα χλή. Ωραία. Λοιπόν έγινε, Μάκες. Καλό βράδυ. Άντε να σε καλά. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι δικό σας. Όπως και το 69-45-287 και 3-8. Α πούμε και έτσι 2-3 πραγματάκια ακόμη. Ναι, θέλω και την άποψη των φίλων των Παοξίδων και των υπολείπων φιλάθρων για την ενδεχόμενη αποχώρηση Βαρέλα, αλλά και για την πιο σίγουρη ενδεχόμενη αποχώρηση του Ματέο Γκαρσία, όπως είπε ο πρόεδρος Λας Πάλμας. Τώρα, και στις δύο περιπτώσεις, νομίζω ότι 1-2 ημέρες είναι φρόνιμο να περιμένουμε για να έχουμε ασφαλής υπεράσπιση, αλλά θέλουμε τις απόψεις σας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Βαν Άλεν. Ναι, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Είπαμε πως ήταν καινούργια από τα γραφή. Νόμιζες μπάς και είναι κανένας Ολλανδός. Μήπως είναι ο Γκαρσία, ρε παιδί. Όχι. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή, 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10, μη μιλάς όταν μιλάω. Λοιπόν, 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8, στην παρέα μας σήμερα. Και το φιλαράκι μας ο Δημήτρης. Δημήτρη, βλέπω ότι σταματήσαμε στο ένα. Όχι, εντάξει, όσο να πιούμε, εντάξει. Ένα ακόμη.
Οδηγείς, άμα οδηγείς, όχι. Όχι, νόδι, με τον άστημα. Με τον άστημα. Άρα εντάξει, οδηγεί ο οδηγός, οπότε πιέσανε ακόμη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Τρόγια, εσύ βλέπω σε ποιο είσαι, στο τέταρτο, πέμπτο, σε ποιο είσαι. Σιγάρε, φίλε. Όχι, Double. Τελείωσε και η λεμονάδα, οπότε σε βλέπω δύσκολο. Λοιπόν. Χρήστο, εσύ δεν βλέπω, δεν πήρε δεύτερο ημιχρόνιο, ακόμη στο πρώτο είσαι. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε να μας πείτε λίγο για τη δική σας άποψη για την ενδεχόμενη αποχώρηση του Βαρέλα, για την ενδεχόμενη έως σίγουρη αποχώρηση του Ματέο Γκαρσία. Δεν μπόρεσε ο Μεσχέ Παλέτας, ο κ. Καρυπίδης, να τον κρατήσει. Κάναμε εμείς κρατήσει. Πρόταση, προφανώς δεν ήταν αρκετή. Ναι, ναι. Όπως και εσείς κάνατε ναι. Πρόταση, προφανώς ναι, δεν ήταν ναι. Αρκετή. Τι πρόταση κάνατε? Γάμο, τι πρόταση κάναμε? Πόσα λεφτά, ρε παιδί μου, λέω. 1,5 εκατομμύριο είπε. Πόσο? 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο κάνετε όλοι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι. Σιγάρε. Τι όχι, ρε φίλε. Σιγάρε. Τι όχι. Εσένα τουλάχιστον μένω ο Παλέτας είναι μικρών οικονομικών δυνατοτήτων. Ναι. Πόσο κάνετε όλοι? Ο Αρζάν με τα 2 δις, το 1,5 δις που του ζητάει 1,5 και δεν τα δίνει, γιατί δεν λες? Δεν το θέλει. Α, δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Άμα δεν το θέλει, γιατί τον έκανε πρόταση? Δεν τον έκανε πρόταση, ρε φίλε. Γιατί δεν τον θέλει, γιατί, λες, δεν σε θέλω. Γιατί, τον γιατί, γιατί είναι ένας από τους δύο καλύτερους αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος που κράτησε μόνο παθητικό 14 γκολ στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Άρα... ήταν υποχρεωμένος να του κάνει μια πάρα πολύ, πρόταση, πολύ καλή πρόταση, υπερδιπλασιάζοντας το αρχικό του συμβόλαιο που είναι 550 χιλιάρικα του χρόνου. Τον έκανε μια πρόταση με τα μπόνους, με τα αυτά, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Okay. Κάπου κούρασε αυτή η υπόθεση. Κάπου και ο ΠΑΟΚ, επειδή ο επόμενος στόχος του είναι η ευρωπαϊκή διάκριση, άρα είναι η είσοδος του στους ομίλους του Champions League, πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει αντικαταστάτη του Βαρέλα τον Ίγκασον. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει να αποκτηθεί ένας στόπερ, ένας αμυντικός εισάξιος και καλύτερος από τον Βαρέλα, και όλες οι μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, πόσες θα είναι, 4, 5, 3, θα πρέπει να είναι με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή καλύτερος από τον Μπριγιόβιτς, φορ που πρέπει να βρεις οπωσδήποτε. Καλύτερος από τον Βιερίνια που θα λείπει και παίζει ο Γιαννούλης. Καλύτερος από τον Μάτος που θα τον έχεις, δεν έχεις αλλαγή του Μάτος. Και καλύτερος από τον στο κέντρο, πες το να, το γραμματεία, ρε, το Μαουρίτσιο. Ναι. Ωραία. Okay. Έτσι πρέπει, αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό των ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ. Να κρατήσει φυσικά το 70% από τον κορμό, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει το 100% της επιτυχημένης αυτής ομάδος, που την ξέρει πάρα πολύ καλά απ' έξω και ανακατά ο Λουτσέσκου, να κρατήσει και τον προπονητή και φυσικά να κάνει ποιοτικές προσθήκες για να μπορέσεις να πετύχεις ή να διεκδικήσεις να πετύχεις τον επόμενο στόχο. Ο επόμενος στόχος στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για το καλοκαίρι, δεν είναι κάποιος άλλος πέρα από την είσοδό του ομίλου της Champions League. Και εγώ, πάρα πολύ για να πω και εγώ μια που είπες εσύ για τον Βαρέλα. Γιατί να μην πεις, αφού είπα εγώ, τι δεν θα πεις εσύ, αφού είπα ναι, εγώ. Όχι, όχι, για τον Βαρέλα δεν είναι. Αυτό είναι το δικό σου. Εγώ θα πω για τον Ματέο Γκαρσία. Εφόσον όλα δείχνουν έτσι, όπως είπε, βέβαια, αυτό το σχολίασα και χθες. Δεν τον έχω, να σου πω την αλήθεια, εμπιστοσύνη, γιατί πριν ένα μήνα, όχι ότι θα μείνει στον Άρη ο Γκαρσία, αλλά πριν ένα μήνα μας έλεγε ότι έχει πουληθεί ο Γκαρσία σε ομάδα της Ελλάδος. Έτσι έλεγε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του. Αυτός, δεν ξέρω πώς λέγεται καν ο άνθρωπος. Ναι. Τώρα λέει ότι έχει πουληθεί σε ομάδα της, του εξωτερικού. Το εξωτερικό, ότι έχει πουληθεί σε ομάδα της Ελλάδος. Άρα μία από τις δύο φορές έλεγε ψέματα σίγουρα. Αν μας έλεγε πριν έναν μήνα ψέματα ή τώρα, θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Και δεν καταλαβαίνω, εφόσον έχει πουληθεί, γιατί δεν μας λέει πού έχει πουληθεί. Ποιο είναι, τι κρατικό μυστικό είναι? Που το καταλαβαίνω. Είναι κακό να πει. Μα έχει τελειώσει. Δεν είναι παίκτη του Άρη ο Γκαρσία πλέον. Έχει τελειώσει. Το συμβόλαιο του νομίζω είναι μέχρι τέλος του μήνα. Δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση στον Άρη. Τελείωσε. Είναι παίκτη, ξανά γύρισε στη Λας Πάλμας. Γιατί δεν μας λέει που πουλήθηκε. Δεν είναι κακό. Ούτε κρατικό μυστικό είναι, νομίζω. Ας μας πει. Φυσικά πρόσφερε το παλικάρι. Αν μείνει στον Άρη, καλώς. Αν δεν μείνει, ο Άρης στη θέση εκείνη δεν πονάει. Λέω εγώ. Δεν πονάει. Έχει παίκτε. Και έχει και πολύ καλούς παίκτες. Δεν πονάει. Εκεί που πονάει η ομάδα είναι σε άλλες θέσεις. Να είναι καλά το παλικάρι, τον ευχαριστούμε. Να μην ξανακάνουμε τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν. Όταν ζητάμε από αυτούς που ηγούνται της ομάδος να μην ξανακάνουν, να μην επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς ο κόσμος. Που εμείς και τον εαυτό μου βάζω μέσα παλαιότερα σε ανάλογες υποθέσεις, όχι ανάλογες δανεικούς, σε παίκτες που ήταν της ομάδος, όπως ο Βαρέλα, καλή ώρα σαν και εσένα, πιέζαμε
Δεν το βλέπω να το κάνετε εσείς τώρα. Αυτό είναι υπέρ σας. Τουλάχιστον εσένα βλέπω, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι είναι άρα. Βλέπω. Λοιπόν, λέω ότι στην ανάλογη περίπτωση του Βαρέλα, πριν ναι. κάτι χρόνια, και εγώ μέσα έλεγα, όχι, πρέπει να μείνει, δώσ' του τα λεφτά. Θα μου πεις, εμείς δεν είχαμε Ιβάν Σαββίδη τότε, έτσι. Δεν είχαμε κάποιον, ας πούμε, πλούσιο ναι. στον Θόκο. Είχαμε διαχειριστές. Λάθος. Και λέω, όπως τα λάθη λέμε να μην επαναλαμβάνουν τα λάθη οι διοικούντες, πρέπει και εμείς να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Και λέω, το παλικάρι πρόσφερε να είναι καλά, τον ευχαριστούμε. Αν μείνει στην ομάδα μας καλός, αν δεν μείνει, να είναι καλά. Και φυσικά να δούμε και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτός το συμφέρον του, αυτός και η ομάδα φυσικά, έτσι. Δεν αλλά μιλάς, πρώτιστα. Δεν μιλάς λάθος. Πρώτιστα αυτός. Αλλά... Πρώτιστα αυτός. Αλλά... Μπορώ να κρίνω, δηλαδή, αν πάει, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω φυσικά τα οικονομικά δεδομένα, αν πάει σε μια άλλη χώρα, έχει συμφωνήσει να πάει σε μια χώρα, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο να πω, έτσι. Σε μια ομάδα που δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, θα πω λάθος του. Θα πω εγώ. Αυτός βέβαια ξέρει το συμφέρον του και το συμφέρον του εαυτού του το ξέρει καλύτερα αυτός, δεν το ξέρουμε εμείς. Και λάθος να κάνει, αυτός θα το υποστεί, δεν θα το υποστούμε εμείς. Αυτά, να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Ο προγραμματισμός προχωράει, σιγά σιγά νομίζω οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη θα είναι και ορατές και θα τις ακούσουμε. Διότι μην ξεχνάμε ότι, το είπα και προηγουμένως, ο πρώτος που μπαίνει στον χώρο είναι ο Άρης και άρα και η προετοιμασία του ξεκινάει νωρίτερα και τα επίσημα του παιχνίδια ξεκινάνε νωρίτερα από όλους. Λοιπόν, άρα αναγκασμένος είναι να κάνει πρώτος τις κινήσεις και νομίζω έχει γίνει προεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αναμένουμε τις κινήσεις. Είναι ακόμη... Κοιτάξτε λίγο να χαμηλώσετε λίγο. Τι να χαμηλώσουμε? Το ψήλωμα που έχετε. Ποιο ψήλωμα έχουμε? Βγήκατε στην Ευρώπη. Βγήκατε στην Ευρώπη. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο. Ελείψη πέμπτου. Του ανύπαρκτου. Ελείψη πρώτου βγήκε. Του Παναθηναϊκού. Ελείψη δεύτερο βγήκε. Λάθος κάνεις. Εγώ είχα ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και ξεκίνησα και με μείον 2. Δεν είχα ανταγωνιστεί τα 17χρονα του Παναθηναϊκού, του ακέφαλου οικονομικά. Τι να κάνουμε αυτές τις ομάδες που και εσύ με αυτές τις ομάδες δεν έχει να κάνουμε. Άκου τώρα λοιπόν. Κοιτάξτε λίγο να χάσουμε. Το ίδιο πρωτάθλημα παίζουμε. Εκτός αν παίζει άλλο πρωτάθλημα, εσύ δεν το ήξερα. Χαίρομαι που παίζουμε στο ίδιο πρωτάθλημα γιατί ήσασταν ικανοί να λέγατε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον double επειδή λείπατε από την πρώτη εθνική κατηγορία. Α, δεν νομίζω. Ευτυχώς που επιστρέψατε. Δηλαδή, αν το πέρατε πέρσι το πρωτάθλημα, τι λιγότερη αξία θα είχε. Εσείς θα το λέγατε. Επειδή ξέρω, είστε πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι, πρωτοπόροι στο να προσπαθείτε να ναι. δείξετε την ύπαρξή σας. Ότι να, ρε παιδιά, υπάρχω κι εγώ. Είσαι σαν το σκυλάκι, ρε παιδί μου. Δεν που νομίζω, πάει το τσιουά που πάει μπροστά στο μαντρόσκυλο. Και άλλη φορά το είπες. Που πάει μπροστά στο μαντρόσκυλο, το τσουμπανόσκυλο. Έτσι έλεγε πριν το πάω κάρι. Τελικά. Το ναι. τσιουάου έκανε γουβ, ναι. το άλλος έκανε πίσω όμως. Πώς έκανε πίσω. Πώς έκανε με goal offside μες στην Τούμπα. Τι goal offside. Γιατί μέσα στο Βαρελάου, εκεί που θέλατε να πραγματοποιήσετε... Ο Άρης στην Τούμπα ήταν καλύτερος ή όχι. Να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Μία τελική έκανε στην Τούμπα. Επειδή θέλατε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, στην 7η αγωνιστική τελική. Μία ομάδα, μία τελική. Μία πόλη, μία ομάδα, μία τελική. Είχατε βγάλει και κάποιες φανέλες. 7η αγωνιστική καθαρίζει, ξεβρωμίζει η πόλη. Δεν νομίζω. Γίνονται τα όνειρά μας πραγματικότητα και ήρθε ο μπαμπάς Αλέξανδρος στο 82. Για την Τούμπα έλεγε, για Τσιουάου. Κάτω! 18! 18 μπαϊ μπάση υπόγα! 25 μπαϊ μπάση υπόγα! Το γύρισε το μπιφτέκι, Χρήστο! Για το Τσιουάου έλεγε, στην Σοχαριλάου πήγε. Έχω να δω. Πραγματικά συγχαρητήρια στον κόσμο του Άρη. Ποιο? Σε εκείνο το μάτς, γιατί αναγνώρισε την ανατρεότητα του αντιπάλου και χειροκρότησε όλο το γήπεδο στο τέλος του αγώνα. Φρουρά. Λάθος. Χειροκρότησε για το μισό λάθος. Γήπεδο τουλάχιστον λάθος. Αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα και το πανέμορφο γκολ σε τρεφορίσιο που έβαλε ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Μπράβο σας που χειροκροτήσατε Χρήστο. Τον πρωταθλητή Άκου. Και ταμπλούχο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Οι Αριανοί στο τέλος του Άρης ΠΑΟΚ χειροκρότησαν τον ΠΑΟΚ, ενώ αυτοί όταν τελείωσε το 1-1 που γιούχαραν το ένα περαστικό απ' έξω. Γιούχαραν τον Άρη. Α, το γυνάρι, δεν μπορείς ποτέ να γιουχάρεις μια ομάδα. Οι Αριανοί, Χρήστο, χειροκρότησαν τον ΠΑΟΚ και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μετά το 1-1 γιούχαραν τον Άρη. Τώρα αυτή η λογική. Το διαιτητικό τρίο. Α, το τρίο το άλλαξε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Άλλαξε και τον Άρη φυσικά γιατί ήταν προκλητική. Αλλά και το διαιτητικό τρίο. Το οποίο σας χάρισε ένα γκολ που πήρατε βαθμό. Και θα ήμασταν πολύ πιο εύκολα. Είναι αφού ήταν έστω μισό μέτρο, 20-30 πόντους, μισό μέτρο ήταν offside. Όχι μισό, ένα μέτρο ήταν, δεν τάσω.
Ένα μέτρο ήταν. Ζάχο, μισό, ναι. Μέτρο, μισό μέτρο. Είναι του άκπομπ τον γκολ. Ναι. Να, η παρα... κοίτα, σου δείχνω. Ναι. Δεν το, έχουμε κάμερα τώρα. Το νίκη του ήταν. Δεν έχουμε κάμερα. Το νίκη του ήταν. Μισό μέτρο, δεν είναι τόσο. Αν ήταν μισό μέτρο, ναι, θα την πέφταν όλοι στον επόπτη. Όλοι στον επόπτη θα την πέφταν. Ξέρετε. Και θα το άλλαζε κιόλα, λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω. Ναι. Αλλά επειδή ήταν η παρανυχίδα του offside, ήταν όντω offside, αλλά η παρανυχίδα του. Και απόδειξη ότι ήταν η παρανυχίδα είναι ότι κανεί δεν το κατάλαβε, ούτε κι εγώ. Και κανείς μέσα στο γήπεδο δεν το κατάλαβε. Ούτε εσύ που είσαι στην κερκίδα το κατάλαβε. Κανείς. Επειδή όμως. Μα δείχνει ρε φίλε την κερκίδα έχω... από πίσω, κάνει σκόνη χέρι, κάτι να πει offside, κάτι ένα. Όταν πάω στο γήπεδο, επειδή έχω monitor, απευθείας το είδα. Εσύ το είδες. Το είδα, με το ξανάδειξε και το monitor. Ναι. Όταν το δείχνει το monitor και βάζει τη γραμμή, όλοι λέμε ότι είναι offside, να... είναι μια παρανυχίδα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν... Όταν έγινε η φάση στο γήπεδο, είσαι. Όταν έγινε η φάση πριν δει το monitor, είπε ότι είναι offside. Όχι. Αυτό σου, όχι. Λέω. Αυτό σου λέω. Δεν μπορώ να είμαι ψεύτης. Αυτό λέω. Γι' αυτό λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ, ναι, και κοντά μία διετία, ναι, επιμένει και κάνει πραγματικά αγώνα και είπε, έκανε και πρόταση να χρηματοδοτήσει όλη αυτή την επιχείρηση. Τι λες. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, 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 τι, να, ποιο... να τοποθετηθεί το ΒΑΡ. Ναι. Αν λοιπόν υπήρχε το ΒΑΡ, ναι, ούτε δύο πέναλτι στο 12 με τον Παναθηναϊκό θα παίρνατε με στο Χαριλάου. Ούτε δύο πέναλτι με στον Παναθηναϊκό, ναι, στο 12 θα παίρνατε. Ναι. Ούτε θα παίρνατε και τον Πόντο τον άδικο, ναι, μέσα στην Τούμπα. Φυσικά. Εντάξει, θα κέρδιζε ο Πάκο, θα παίρνατε στους πόντους και θα παίρνε πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Αν υπήρχε και το ΒΑΡ, δεν θα έπαιρνε. Και σούς θα είχε 27, ναι, 27 νίκες, 3 ισοπαλίες και 0 νίκες. Σωστό. Αν υπήρχε όμως το ΒΑΡ και στο κύπελο, δεν θα ήσουν τώρα κυπελούχος. Γιατί? Γιατί με τον Πανιόνιο ακόμη τρέχουν τα αίματα στο Κολοκοτρονίτσι. Γι' αυτό. Με τον Πανιόνιο δεν μου δίνει τρία πέναλτι. Τρία πέναλτι δεν μου δίνει. Ο Πανιόνιος παίζει τη Νέα Σμύρνη. Το Κολοκοτρονίτσι του Πόποτα είναι η Τρίπολη. Που την έσφαξες και στην Τούμπα και στο Κολοκοτρονίτσι. Ο Καϊνάς ο Παράσχος είναι εντατική ακόμη. Δεν έχει βγει. Η καροτίδα του τρέχει αίμα ακόμη. Είναι μια καθαρή, από τις πιο καθαρές προκρίσεις που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιος? Από τις πιο καθαρές προκρίσεις, okay, τις πιο άξιες, λοιπόν, προκρίσεις, σωστά. Τις πιο όμορφες προκρίσεις, επαγγελματικές προκρίσεις, λοιπόν, διότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να διαχειριστεί το ρόστερ του, το οποίο ήταν χολωμένο, υπήρχαν τραυματίες σημαντικοί. Σημαντική τραυματίες και έπρεπε να υπάρχει η απαιτούμενη διαχείριση από τον μαέστρο, τον Ρουμάνο μαέστρο Λουτσέσκου, τον ταμπλούχο Λουτσέσκου. Με το μικρόφωνο στο αυτί, λες. Ναι, αυτό. Τον ταμπλούχο Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν πραγματικά άψογος στη στρατηγική και στη διαχείριση. Φον Κάραγιαν. Και στη διαχείριση. Μην με διακόψει, παρακαλώ. Και στη διαχείριση του ρόστερ τη ταμπλούχου ομάδο στην Ελλάδα. Αυτά τα όλα. Αλλά τάσο μου. Balance, για πέσει, για Δημήτρη. Confidence, balance που λέει. Μπράβο. Ναι. Και τα σχετικά. Για βοήθεια και εσύ. Αλήθεια, εκείνο το πιάνει. The mentality to fight for every competition. Του mentality, του mentality, Τσίπρα. Mentality, confidence, balance. Αυτό έλεγε, αυτά τα τρία έμαθε. Αυτό έλεγε και φορούσε και το φουλάρι. Το φουλάρι της μαμάς και το σκουφί. Στρατηγάκι δεν έχει μάθει άλλες λέξεις αυτά. Mentality, πώς. Balance, confidence. Δεν με νοιάζει. Καταρχήν, γιατί δεν τον κάνω ρε, εσύ, δεν τον κάνω μήνυση που φορέσει σκουφί, ενώ δεν είναι κανένα copyright όμως. Σε κάνα τα μούτρα του. Σε έκανα τα μούτρα σου με το σκουφί του. Ναι, ίδιος. Με νοιάζει λίγο. Κοίτα να δεις που θα πάω να κάνω πλαστική. Λοιπόν. Πώς έλεγε, έλεγε ο Ραπτόπουλος, Σταυρίδης έλεγε. Σταυρίδη. Βλάκα, βλάκα. Σταυρίδη. Να, ναι, ναι, ναι. Μια πορτοκαλαδίτσα. Ένας με έφυγε και τον είπα, ναι, βλάκα. Τέλος πάντων, ναι, μας είπε ο Αλέν Ντελόν. Ο Αλέν Ντελόν. Τι κάνει, άσε το κάτω. Ναι, όχι, γι' αυτό ήθελα να πω, αλλά βλέπω ότι πάμε σιγά σιγά. Όχι, αυτό σε μισή ώρα. Χρήστο και όσοι. Δέσαι λίγο εδώ. Τι είναι αυτό. Φίλε, εγώ έπιασα τα πόμολα και έπαιρνε τα χέρια μου. Γιατί, μου, γιατί, γιατί τώρα από αυτό είναι το πέρα. Το Χαριστέα, δεν σου αρέσει ο Χαριστέα. Και ο άλλο. Καλό, ο Χαριστέα έδωσε το γύρο. Ποιο? Το Τρέγια. Σε σένα το έδωσε το γύρο. Γιατί? Εμά δεν μα φωνάζετε Έλληνε. Τούρκου μα λέτε και Βούλγαρου. Τώρα τι ήταν αυτό τώρα. Τι να κάνουμε. Εξυπνάδα. Πώ, Τούρκου μα λέτε. Βούλγαρου μα λένε από κάτω, εσεί μα λέτε Τούρκου. Ναι, θα πάμε. Πάμε τώρα μα έδωσε το γύρο. Αποφασίστε τι είμαστε τελικά. Ο Άγγελο Χαριστέα με τον γκολ, κύριε Τρέγια. Ναι, τέλο πάντων. Ναι. Ναι, τι έκανε πούμε... ο Άγγελο Χαριστέα. Ήταν εδώ πέρα. Ποιο είναι αυτό καταρχήν ο Άγγελο Χαριστέα, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρει. Δεν τον ξέρει εδώ πέρα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο μόνο ξέρω από αυτού του τέσσερι. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον Νικολάκη τον Παπαδόπουλο. Έχει μια φωτογραφία στο All About Aris. Ναι. Που παίζει ΠΑΟΚ φυσικά, 5-7 να ακούτε τα νέα του ΠΑΟΚ. Ναι, το 5-7 ακούτε τα νέα του ΠΑΟΚ εδώ στο Λίμπερο, να ξέρετε. Έτσι. Και από τους ακροατές και από τον έναν. Γιατί ο Νικολάκης είναι σοβαρό παιδί.
Έτσι, να ξέρουμε γιατί λέμε. Ο άλλο. Φιλαράκι. Ο άλλο. Άνετα τον Μπένιο Σαββίδη για εκπρόσωπο τύπου. Να ξέρει. Βέβαια, ένα τέτοιο χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε για την επίσκεψη εδώ πέρα, τη συνέντευξη του Άγγελου Χαριστέα. Έχει ξεφύγει ο Βαθύλακα. Στο Λίμπερο και στο All About Aris. Είπε κάποια πραγματάκια. Για τον Μπάουκ θα είπε. Όχι, δεν είπε για τον Μπάουκ. Ποιο είναι ο Χαριστέα, παιδιά. Έλαντε. Ποιο είναι ο Χαριστέας. Τι, κανένα υποψήφιο είναι τίποτα. Είναι και υποψήφιο. Είναι και υποψήφιο. Έχει κανένα, δεν σε είπα εγώ. Νομίζω στο ίδιο συνδυασμό πρέπει να είναι και ο. Πού είναι στον Ασκό. Δεν κάνω λάθος. Στον Ασκό είναι τίποτα. Ποιο είναι ο παίκτης. Στο Δήμο Θερμαϊκού τίποτα, ξέρω. Στον Τζιτζι Κώστα είναι. Ποιο του Πάουκ είναι με τον Τζιτζι Κώστα. Κάποιο είναι. Δεν με νοιάζει τα πολιτικά. Ναι. Δεν ενδιαφέρομαι. Εσύ το είπε, εγώ το είπα. Δεν ενδιαφέρομαι. Τι το είπε, είναι υποψήφιο τότε. Ρώτησε. Ναι, ρώτησε. Εγώ απάντησα. Εγώ ξέρω έναν υποψήφιο εδώ τη πόλη που πειράχτηκε γιατί ανέβηκε η σημαία του ΠΑΟΚ στο Δημοκρατικό. Αλλά εξηγήθηκε. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και θα χάσει. Δεν πειράζει, για να το δω. Έχασε ήδη. Έχασε ήδη. Λοιπόν, παίξω στο στοίχημα, άμα έχασε. Παίξε ένα. Δεν παίζει στοίχημα. Δεν παίζει στοίχημα. Ο Τρέγκη δεν παίζει. Τόσα και τόσα παίζουμε. Παίζουμε το στοίχημα. Ζώο. Πάμε ζώο με ρούχα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι δικό σας. Μηνυματικά, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-26 για όλους τους ντροπαλούλιδες που δεν θέλει να ακουστεί η φωνούλα του Σταριτζιάννα της πόλης και για όσους μας κρυφακούτε και σας αγαπάμε. Πολλά χαιρετίσματα ξαναστέλνουμε στα παιδιά από το κλαμπ Μαρμίτα από την Αθήνα. Που μας ακούνε και περιμένουν εδώ την κοντρίτσα μας, την αντιπαράθεσή μας, την άποψή μας για την αποχώρηση και του Φερνάντο Βαρέλα την ενδεχόμενη, αλλά και του Ματέο Γκαρσία. Πάμε λοιπόν, λίγο, έχουμε, πάμε έχουμε στη γραμμή, έχουμε στη γραμμή τον Κωστή Ραπτόπουλο. Να μας δώσει λίγο την άποψή του, την τοποθέτησή του, ναι αλήθεια λέω, την τοποθέτησή του για τις δύο αυτές αποχωρήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι δύο αποχωρήσεις που πονάνε και τον φίλο του ΠΑΟΚ και τον φίλο του Άρη. Κωστή, συμφωνείς? Βέβαια, κοίταξε, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, Κωστή. Θεωρώ λογικές όμως τις αποχωρήσεις. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο να πληρώσει τα χρήματα για τον Γκαρσία, ένα παίκτη ο οποίος έχει και τη διείσδυση και την ικανότητα του σκοραρίσματος και τα δυο δηλαδή και του μαρκαρίσματος, δηλαδή τρία καλά. Ο Βαρέλα είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Εγώ όμως κάνω σε στάσεις όσον αφορά τη συμπεριφορά του Βαρέλα όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Δηλαδή είμαι υπέρ της Μαρμίτας γιατί ο ποδοσφαιριστής ζει 10 χρόνια και πρέπει να κάνει 3-4 χρόνια καλά συμβόλαια. Παιδιά, σκυλιά, μπορεί να τα επενδύσει τα λεφτά, να τα φάει, να τα κάνει ό,τι θέλει, αλλά ό,τι μπορεί παραπάνω να πάρει, θα πάρει. Εκείνο το οποίο με εκνεύρισε εμένα και με εκνεύρισε και κάποιους φίλους μου παοξίδες που είναι έτσι λίγο πιο ψαγμένοι, είναι η συμπεριφορά του Βαρέλα, το παοξιδινίκι που πούλησε η γυναίκα στην κερκίδα στη θύρα 4 με τα παιδιά, όχι ο γιος που είναι στην Ακαδημία, πάω και πάω. Τι πάω. Είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πολύ ωραία. Σου δίνει η άλλη περισσότερα χρήματα. Το παοξιδινίκι τι το πουλάς. Μία άνω τελεία εδώ πέρα, Κώστα. Δηλαδή το αποκλείεις ο Φερνάντο Βαρέλα και η οικογένειά του να ζούσαν τις στιγμές τους. Ναι, ως ένα βαθμό βεβαίως. Σαν οικογένεια. Μία πετυχημένη χρονιά στην οποία ο Φερνάντο Βαρέλα μαζί με τον Κρέσπο έκανε ρεκόρ ιστορίας αμυντικά για τον ΠΑΟΚ μόνο 14 τέρματα παθητικό. 13 και ο Ολυμπιακός, 14 ο ΠΑΟΚ, 15 ο Άρης. Ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ λέω στην ιστορία του. 16 είχε το 9... 16 είχε το 9-10 με Φερνάντο Σάντος. Ναι, ήταν ελάτες της άμυνας, δύσκολα τον έκανε σε ευκαιρία το Σάντος. Μπράβο. Δεν είχε αυτούς που Μπράβο. Έχει τώρα, ας πούμε. Μπράβο. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος φυσικά από τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε όμως τι γίνεται, Κωνσταντίνε. Ναι. Ο Φερνάντο Βαρέλα ήρθε πριν από 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, έπαιζε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίου, έπαιρνε 180 χιλιάρικα. Πήρε στον ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά 550.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ του κάνει προσφορά υπερδιπλασιασμό μαζί με μπόνους και τα λοιπά. Του πάει γύρω στο 1,5. Δεν μπορεί να του δώσει παραπάνω. Ωραία, το δίνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο με μπόνους και τα λοιπά. Με ένα 400. Πρόσεξε όμως πώς. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι τα παιδιά, η σύζυγος και γενικά η οικογένεια του Φερνάντο Βαρέλα είναι καταευχαριστημένη εδώ. Δεν ξέρω αν ο Φερνάντο Βαρέλα επέλεξε να μείνει η οικογένεια εδώ και να πάει να δουλέψει αυτός μια διετία κάτω. Έτσι. Ναι. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά και να το γνωρίζει και εσύ. Ότι ακούει με κλειστά μάτια τον ατζέντη του, το μάνατζερ του, ο Φερνάντο Βαρέλα. Και αυτό δεν είναι καλό για τον ποδοσφαιριστή. Κοίταξε, ο μάνατζερ του θέλει τα περισσότερο κέρδος. Ναι. Θα σου πω κάτι, Τάσο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ εμείς στα ραδιόφωνα
τον άλλο του δίνει δύο καφεστάρια και παραπάνω, τρία, δυόμιση, πάει στο άλλο ραδιόφωνο. Ναι, σωστό. Τι να το πει αυτό ή εγώ, ξέρω εγώ, που μπορεί και να με δώσει ένα παραπάνω λεπτά να πω γεια σου. Σωστό, Κωνσταντίνε, αλλά αυτή τη στιγμή χάνει, πιστεύω εγώ, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο Βαρέλα και να πάμε στο Ματέο Γκαρσία. Χάνει αυτή τη στιγμή. Χάνει αυτή τη στιγμή και ο Φερνάντο Βαρέλα, πιστεύω εγώ, αλλά και ο Πάουκ χάνει τη συνοχή του στην άμυνα. Γιατί ο Πάουκ έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα, δύο μηνών αν θέλει, να κάνει προετοιμασία και να βρει αντικαταστάτη του Φερνάντο Βαρέλα. Να κάνει χημεία με τον Κρέσπο, γιατί θα πάνε να διεκδικήσει τον επόμενο στόχο του, που είναι η είσοδό του στο μύρο του Champions League, Κωνσταντίνε. Εγώ θαύμασα, Τάσο, εγώ θαύμασα την τετράδα της άμυνας του Πάου και τον τερματοφύλακα. Και όχι μόνο αμυντικά, αλλά και επιθετικά. Ναι. Ήταν για μένα το μεγάλο κλειδί. Μάλιστα. Η μεγάλη διαφορά ήταν αυτή η τετράδα. Τώρα, σου την είπε όμως ο Δημητράκης ο Πέλκας ότι τα γυρνά στα μπιφτέκια. Σου την είπε. Σου την είπε ο Πέλκας και δεν απάντησε. Κοίταξε να δεις. Εγώ τι να απαντήσω. Εγώ όταν κάνω κριτική, κάνω κριτική, αλλά από την άλλη μεριά όμως. Τι κριτική, ένα λεπτό, τι είπες για τον Πέλκα, γιατί συγγνώμη το πρωί δεν μπορούμε να σε ακούμε. Ο Πέλκας τον κάνω μια ιδιαίτερη κριτική. Είπα το εξής. Τι είπες. Ο Πέλκας είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει κάποια χαρίσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έκρηξη και το σκοράρισμα. Δηλαδή ο άνθρωπος μπαίνει σαν το καπικάζι στα πρώτα μέτρα, είναι στα λίγα μέτρα. Έκρηξη, ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά και είναι εύκολο στον γκολ. Είναι ευλογία γι' αυτό. Τώρα, καλά, εντάξει, ο Πέλκας όμως δεν έχει το ένας με έναν, το οποίο μπορεί, πρέπει να το έχει απαραίτητα ένας εξτρέμ ή ένα δεκάρι. Το αυτά είναι αλήθεια. Γιατί διαφωνεί ο ίδιος. Δεν κατάλαβα. Και του είχα πει ότι για να ωφεληθεί ο Πάοκ από τον Πέλκα, έκανε ωραίο τρίκ ο Ρουμάνος προπονητής. Ποιο ήταν αυτό το τρίκ, το οποίο το πρέπει να το πιστωθεί. Ο Μπίσεσβαρ είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει πολλά χαρίσματα τεχνικού ποδοσφαιριστής, δεκάρι, το οποίο σκοράρει, είναι ένας άρχοντας χαφ. Πρόσεξε τώρα. Αυτός τώρα χώρεσε και τους δύο μαζί για να πάρει, να κλείνει μέσα ο Μπίσεσβαρ, πιο πολύ ας πούμε τύπης να παίζει έξω αριστερά και να χώνεται ο Πέλκας πιο πολύ σαν σέντερφορ δεύτερο. Ωραία. Αυτό για να στηριχτεί χρειάζεται δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να βρεις ένα πολύ μεγάλο fullback. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος να πληρεί τις ικανότητες να παίρνει πλάτος στην πλευρά. Αυτός ήταν ο Βιερίνια. Και οι ενστάσεις μου για το Βιερίνια ήταν ότι έπρεπε να τον ξεκουράσει λίγο πάω για να μην φτάσουμε στο τραυματισμό. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Είπες κάποια αυτά που με λες είναι σωστά για τον Πέλκα. Δηλαδή ο Πέλκας τι λέει, άλλα. Ότι είναι είπα του Πέλκα ότι η κόρη μου Ευγενία σούτερνε πριν 3 χρόνια πιο δυνατά την μπάλα. Γιατί ψέματα είναι. Τώρα όμως λέω ότι έκανες τα βάρη σου, έκανες την εκγύμνασή σου και ανέβηκες σε ατομικό επίπεδο. Σιγά. Λοιπόν, σιγά τον τέλειο. Σιγά το Μαραντόνα. Είναι αλήθεια ότι κατέβηκε στους πανηγυρισμούς στο Λευκοπύργο με την κόρη σου. Είναι αλήθεια. Φωτογραφία. Η κόρη μου είναι ανήλικη. Ναι. Οπότε ως οπαδός του ΠΑΟΚ ήθελα να κατέβει με τη φίλη της στη Μαρίνα που είναι και αυτή η ΠΑΟΚ στους πανηγυρισμούς. Τώρα εγώ επειδή και στους πανηγυρισμούς μια βολίδα να πέσει, μια φωτιά να γίνει, μια μανούρα να γίνει, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί να βγουν δυο Ηρακλειδείς από εκεί να τις ορμήξουν γιατί πήγανε με τα κασκόλ. Σαν πατέρας πήγα και υπεύθυνος και για το άλλο το παιδί. Και πήγα, κάθισα εκεί. Τρίζουν τα κόκαλα του παππού, τρίζουν. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο... κατά πόσο ασφαλές ήταν αυτό που έκανες, αν ήταν πιο επικίνδυνο. Σιγά. Πάντως δεν νομίζω να έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ούτε. Όχι. Πάντως τρίζουν τα κόκαλα του παππού, να ξέρεις. Έτσι. Τρίζουν και τα τουβάρια του Χαριλάου που τα φάγατε σουβλάκια και σουβλάκια. Ωραία. Για σουβλάκια και τέτοια άλλη φάγανε. Άσε τα σουτζουκάκια και τα σουβλάκια άλλη φάγανε. Για πες μου τώρα, του χρόνου θα κινδυνέψει ο Άρης ή όχι. Σιχαμένε, σίγαμα. Του χρόνου θα κινδυνεύσει ο Άρης ή όχι. Δεν ξέρω αν θα κινδυνεύσει ο Άρης του χρόνου. Τι θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι δεν ξέρω αν θα κινδυνεύσει ο Άρης του χρόνου. Παίζει να κινδυνεύσει. Δεν ξέρω. Ναι, σωστά. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης έχει ρευστότητα θέματα. Τι έχει. Διότι από πού το ξέρεις. Ρευστότητα θέματα. Από πού το ξέρεις αυτό. Και τώρα να βγάζεις τέλη Μαΐου, αρχές Μαΐου τα διαρκείας πάει μήνα... να πει ότι... Σε 20... Συγγνώμη, πότε τα βγάλεις, σε 20 μέρες ρε φίλε ξεκινάει η προετοιμασία, πότε τα βγάλεις τα διαρκείας. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι ότι ο Καρυπίδης δεν πληρώνει σαν το Σαββίδη. Δηλαδή είναι 20 χιλιάρικα εδώ, σου βάζει 9 και λέει να παίρνεις τα άλλα 11. Αχα. Δηλαδή, καλά, γιατί ένα λεπτό, είπε κανείς ότι ο Καρυπίδης είναι της οικονομικής κλίμακας του Σαββίδη και περιμένεις να έχει την ίδια ρευστότητα και την όχι, ίδια... Όχι, αλλά επειδή τότε, ο Άρης, κοίταξε να δεις,
Γιατί περίμενε, θα όσο θες να μιλήσεις. Γιατί και πέρσι έλεγες, θα θυμάμαι εγώ, έλεγες δεν μπορεί να κλείσει τον Ασλίδη, δεν έχει ρευστότητα. Και μέσα σε 20 μέρες ο Άρης σου πήρε ρόστερ που βγήκε για πλάκα Ευρώπη. Πολύ ωραία. Για πλάκα. Πολύ ωραία. Ναι, βέβαια, μάλλον τη βρήκε τη ρευστότητα. Βέβαια, πριν τα μάτς Άρης πάω και πάω Κάρης, ναι, τι έγινε στο πριν. Χαριλάου, ναι. Κάτι γορίλες στο Σαββίδι ζητούσαν, λέει, κάτι φράγκα από τον Καρυπίδη. Αυτό από πού βγαίνει το... από το δικό μου το ρεπορτάζ. Α, βγαίνει, το δικό σου. Ναι. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Γιατί όταν ήταν στη Βέρεια, να πούμε, ο Καρυπίδης, είχε κάνει μια δουλειά με τον Σαββίδι και όταν πήγα εγώ να πιω καφέ με τον Γιώργο τον Σαββίδι, είπε, μπαμπά, χρωστάει λεφτά. Άμα το όπο Γιώργο Σαββίδης αισθάνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, 100%. 100%. Αφού αν το είπε ο Γιώργος Σαββίδης, τελείωσε. Ναι. Είναι λίγο 100. Όμως, πάμε. Ο Καρυπίδης είναι από τους καλούς παράγοντες του Άρη και μπορεί να είναι και τυχοδιώκτης με την καλή την έννοια και να φέρει μια συμφωνία και να πάει ως πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, ο Άρης με τον Καρυπίδη είναι, ας πούμε, σαν να έχεις γκόμενο τον Νίκο Γαλανό, ας πούμε, να είσαι λίγο χοντρούλα και να ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει το καλύτερο έρωτα, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να την πέσει και στην Πέτη Λιβανού. Μία φορά να δίνεις παράδειγμα χωρίς γκόμενες. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, επειδή... Πάντως δεν θα κινδυνεύσει ο χρόνος Άρης, πάντως, εντάξει. Γιατί το στίχημα... Δεν παίρνεις και πολύ θάρρος εσύ από εκεί. Ναι, το θάρρος, άσε, το θάρρος... Το θάρρος θα το δούμε σε μια εβδομάδα που θα πάμε στο Φαμιλιάνο. Τότε θα δεις το θάρρος. Εντάξει, να κάνουμε αφού χάσαμε το στοίχημα. Κώστα, μια ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε. Γιατί είσαι με την οικογένεια, είσαι έξω. Έτσι, ναι. Έτσι πάμε 5-10 λεπτάκια να βγεις να μιλήσεις. Όχι, αυτό που έχω να πω για τον Βαρέλα, καλά έκανε. Ναι. Και σωστά έπραξε και ο Πάου καλά έκανε και του πήγε. Το είπαμε για τον Βαρέλα. Άλλο ήθελα να πω. Ναι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσει και να κλείσουμε αυτό. Ναι. Την ενόχληση του κυρίου Ταχιάου, επειδή ανέβηκε η σημαία του ταμπλούχου ΠΑΟΚ και με μεγάλο ποσοστό παοξίδων μέσα στην πόλη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Θα απαντήσω. Ο κύριος Ταχιάος, όταν φάγαν 16 εκατομμύρια από το Δήμο Θεσσαλονίκης, πήγε να υπερασπιστεί τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Λοιπόν, ας κοιτάξει ο κύριος Ταχιάος και όσοι στηρίξαν τον κύριο Παπαγεωργόπουλο και τους παρατρεχάμενους και λείπουν από την τσέπη τη δικιά μας 16 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η σημαία του ΠΑΟΚ στο Δημαρχείο εμένα δεν με ενοχλεί και αργιανός να ήμουν και εξής. Δηλαδή άμα το πάρει Άρης το πρωτάθλημα και το κύπελο, δεν θα ανέβει το Άρη, ρε φίλε. Δεν θα ενοχληθούν οι παοξίδες. Γιατί να ενοχληθούν οι παοξίδες. Όπως ανέβη και του ΠΑΟΚ, έτσι να ανέβη και του Άρη και του Ηρακλή άμα τα πάρει. Γιατί όχι. Και της Καλαμαριάς και του Αγροτικού Αστέρα. Δεν το κατάλαβα. Άμα πάρει πρωτάθλημα ο Αγροτικός Αστέρας. Τώρα, άμα ο Άρης πάρει μετά από δύο αιώνες κύπελο, δεν φταίμε εμείς, δε φίλε. Άκου τώρα, τι ενόχλησε τους Αριανούς. Τους Αριανούς δεν τους ενόχλησε ότι μπήκε σημαία του ΠΑΟΚ. Τους Αριανούς τους ενόχλησε ότι τρολάροντάς τους ο Μπουτάρης, ο οποίος είναι Αριανός, τον οποίο υβρίσαν οι Αριανοί στο Παπαλέντε Σπορ και αυτός είναι ελέφαντας, δεν ξέρω ποιο ζώο είναι αυτό το οποίο το κρατάει μανιά. Η Καμίλα, μπράβο, η Καμίλα. Ανέβασε ο Αριανός Μπουτάρη. Άξα, ένα λεπτό. Ο Μπουτάρης ήταν προτριακοταετίας παράγοντας τον Άρη. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Άρη. Αριανός δεν ανέβασε το Δημαρχείο του Τσιμπέα του Πάου. Άξαμε. Μπράβο. Δεν ενόχλησε, ρε παιδιά, αυτό είναι λογικό. Άξαμε, όχι. Άξαμε. Γι' αυτό λοιπόν. Παράγοντας σαν πριν 35 χρόνια, δεν είναι παράγοντας τώρα. Αν βγει ο Άρης θα πρέπει να βγάλει τον Ταχιάο δήμαρχο. Αν βγει ο Ορφανός δήμαρχος ή ο άλλος που κάνουμε εμείς αβάντα από το ραδιόφωνο δικό μας, ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας. Ναι, ο Ζέρβας, πιο πιθανό είναι να βγω εγώ δήμαρχος παρά ο Ζέρβας. Εντάξει. Αν βγει ο Ορφανός όμως που είναι κολλητός στο Σαββίδι, δεν τα λιμάνια εκεί να τα ελέγχει και τα λοιπά με τον δήμαρχο και το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Όλα τα ξέρει. Τότε λοιπόν. Εγώ λέω θα βγει. Θα πέσει και το κάστρο του Πάσμη δήμαρχος Παοξής. Τι κάστρο, ρε φίλε, βγήκε κάστρο Παοξής δήμαρχος, δεν το ξέρουμε. Τι κάστρο. Ενώ τώρα σου βγαίνει ψυχούλα, καλά, μια εβδομάδα ακόμα θα γίνει. Εγώ ξέρεις, για να το κλείνουμε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ξεκίνησε ως φαβορί. Ναι. Και με τις κινήσεις που έκανε, την αντιπαράθεση, χωρίς λόγο, αλόγιστο αυτό που γίνεται. Έτσι. Είναι αντιεπιχειρηματικό. Αδιανόητο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει λογική. Το έχει κάνει ντέρμπι. Και το λένε και οι μπουκ, έτσι. Και το έχει κάνει ντέρμπι και υπάρχει και πτωτική τάση. Για να δούμε. Ο Ταχιάος πήγε να τα βάλει στη μεγαλύτερη δημοτικότητα του Σαββίδι με τον Νταμ. Για να βάλουμε το Σαββίδι. Μεγάλη δημοτικότητα. Κωνσταντίνε. Ναι, τα λέμε. Να είσαι καλά. Άκου μία κότσο, βάλ' το άλλη μία. Φτάνει πια, διώξτο. Μπουγάτσας. Άσυχτη, διώξτο. Κλείστονα. Λοιπόν, στον αέρα τώρα θα κάνουμε μια πετειακή. Στον αέρα σας το λέω.
Άμα είμαστε όλοι, βέβαια. Θα είμαστε όρθιοι, γεροί. Άμα είμαστε γεροί και έρθει και ο Μπουγατσίνιο. Γιατί εκεί είναι το κόλλημα, να ξέρεις. Εκεί το κόλλημα. Καλά, μόνο και αυτός βάρει. Ναι, ναι. Θα σκεφτώ. Ναι, ναι. Να πας στο μαγαζί του και να τον πείσεις. Πήγε να τον πείσεις. Θα πάω, ρε, θα πάω. Έχω πιο πολύ χρόνο. Έγινε, Κώστα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλά να περάσει με πολύ την οικογένεια, να είσαι καλά. Δεν ξεχνάω στο Φαμελιάνο, εγώ είμαι στο Φαρσαλινό τώρα. Καλά, εντάξει. Καλά, στο Φαμελιάνο έχω γεύμα στο Ντρούμινγκ. Ωραίος. Θα είμαι και εγώ να ξέρεις. Θα είμαι και εγώ να ξέρεις. Τρως πολύ ρε κερατάνα. Μη στεναχωριέσαι ρε. Μη στεναχωριέσαι. Χορτάτος είμαι, χορτάτος από τίτλους. Μη στεναχωριέσαι. Είσαι εύκολο στην ατάκα. Θα είμαι ελαστικός. Άντε καλό βράδυ. Γεια σου Κωστή Ραπτόπουλε. Λοιπόν, στο τελευταίο φίλο. Περίμενε. Αν περίμενε ο φίλο. Υπομονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Έλα, είπα να κλείσω την εκπομπή. Εγώ άκουσα το Ραπτόπουλο. Καλά έκανε. Τα βαλέ αυτά, ωραία όλα. Εντάξει. Μαρίνο. Γεια σου, ρε Μαρίνο. Καλά, γεια σου, Μαρίνο. Τώρα εγώ σε καταλαβαίνω, άλλος δεν σε καταλαβαίνω. Πολύ μ' άρεσε ο Χαβαλές προηγουμένως που σε έμπαινε ζάχο τάσου συνέχεια και γινότανε τζουρτζούνα. Έτσι. Και εγώ τον κάνω και αυτός κάνει, έτσι είναι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ήταν ωραία, ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Αυτός ο Φαμελιάνος τι είναι καμιά ταβέρνα, ας πούμε, πολυτελείας. Είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι πολυτελείας. Κοίτα, ταβέρνα πολυτελείας δεν υπάρχει. Ναι. Εστιατόριο είναι. Ναι, είναι εστιατόριο, έχει γκουρμέ πιάτα. Γκουρμέ πιάτα. Έχει special pizzas, έχει μακαρονάδες, κάτσε καλύτερα. Πηγαίνουν επώνυμοι της Θεσσαλονίκης και είναι απέναντι από το Λευκοπύργο, είναι special το κατάστημα. Κατάλαβα. Όταν θα έρθει εκεί θα πάμε να πιούμε ένα κρασί. Εκεί, ναι, εννοείται. Γι' αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ θα πάμε, είμαι από την επαρχία. Τι έτσι, να κάνουμε. Έτσι. Θα πάμε έτσι. Και εμείς από επαρχία. Θα σε βγάλουμε και φωτογραφία στο Λευκοπύργο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σου, Μαρίνο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Πολύ γουστάρα σήμερα να κουμπί, ρε φίλε. Πολύ γουστάρα. Δημητράκη, άρεσε. Ναι, φυσικά. Μπορώ να πάρω το λόγο. Φυσικά. Καταρχάς, να πω ευχαριστώ τον πατέρα μου που μέσω του στοιχήματος με τον κύριο Ζάχο, τον οποίο και τον παραδέχομαι. Τον κύριο, κύριο, εντάξει, κύριο. Κύριο, επειδή το 23 χρόνια. 53 είσαι εσύ, 30 χρόνια τον παίρνα. Έτσι, μέσω του στοιχήματος μου έδωσε την ευκαιρία να βγω στον αέρα τη πόλη. Εντάξει. Δεν είναι, και το στοίχημα να μην υπήρχε, μπορούσε να έρθει όποια μέρα θέλει. Σιγά. Εντάξει, δεν ήρθα βέβαια για το στοίχημα, εννοείται. Ξέρω, καταξέρουμε. Θα πω και να ευχαριστώ στα φιλαράκια μου από τη σχολή, την κοπέλα μου, τη Γεωργία. Να στείλουμε χαιρετήματα και στη Γεωργία και στα παλικάρια από τη σχολή. Να τη δω. Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονία. Εμπορικό εντρέπει... ναυτικό, τι γίνεται δηλαδή, άμα τελειώσει, πού πηγαίνει. Για καπετάνιο αργότερα. Καπετάνιο. Ναυτικού, έτσι, ναι. Όχι πολεμικού. Να προσέχει τα εμπορέματα στα μπάρια. Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Μέχρι στιγμή, δηλαδή, ναι. Γύρισα το, το Σεπτέμβριο, συγγνώμη, από ταξίδι, 6 μήνες. Καλό κόσμο, και όλοι Ολυμπιακοί επάνω. Πού ήσουνα? Ασία. Στην Αυστραλία έκανα. Σόπα, ρε φίλε. Την πρακτική μου, 6 μήνες ακριβώς. Μελβούρνη? Όχι, δεν πήγα από εκεί. Σε έστεινα στο κλαμπ, στο Μιχάλη, τον Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, το σκέφτηκα, γιατί άκουσα για Αυστραλία και λέω Μελβούρνη κατευθείαν. Έλα, ρε φίλε. Έχω και μπλούζα σπίτι. Σόπα. Από το σύνδεσμο, φυσικά. Ναι. Από τα 90, όχι, από τα 10 χρόνια. Να πούμε τώρα την ευκαιρία. Ότι τις επόμενες εκπομπές, και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, θα υπάρχει μια ευγενική προσφορά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ζάμπια. 5 μπλουζάκια θα μας στείλουν. Δεν έχει θέμα, Ζάχο, να τα κληρώσουμε. Έτσι. Θα τα κληρώσουμε εδώ στην εκπομπή από τον τρελό που κάνει τα βιντεάκια αυτά τα απίστευτα. Ναι. Ρε Κιώση. Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι. Έτσι, θα τα μοιράσουμε πέντε μπλουζάκια και θα τα δώσουμε. Μια μπλούζα μου έχει τάξει, να δώσω ένα φιλαράκι. Σου είπα κάτι χθες. Ναι. Θα στη φέρω αύριο σου. Ναι, ναι. Έτσι. Εντάξει, θα βρεθούμε, ρε φίλε. Εμείς μπορούμε να βρεθούμε. Okay. Εγώ τι τάζω δεν είναι, ναι, είναι λόγος, ναι, να ξέρεις. Ναι, ρε, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Δημητράκη, ολοκλήρωσε. Έχουμε έναν στην παρέα. Είναι ένα Πάοξη. Εντάξει. Λογική. Είμαστε γύρω στου 13 Αριανοί και ένα Πάοξη. Λογική είναι η αναλογία. Εκεί που πάτε, ναι. Ναι, τα ευχαριστώ μου στα φιλαράκια μου, στην κοπέλα μου την Γεωργία, την Ευαγγελία, το Στέργιο και άλλους τόσους που με ακούνε. Ωραία. Την κοπέλα σου μην την κρατήσεις για πολύ, να ξέρεις, γιατί είσαι νεαρός. Ας το πέρα. Όχι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά τα πάω. Ας το πέρα, αμέσως. Αλλά κοίτα να περάσεις καλά, επειδή θα μπαρκάρεις με τα καράβια, μην φας κανένα κέρατο να πούμε και την πας γραμμή. Όχι, εντάξει, όλα τα αναμένουμε. Ευχαριστώ. Έχει το νου σου, γιατί αυτές είναι άπιστες να πούμε. Όχι, είναι καλή κοπέλα, είναι και παουτσού. Είναι και παουτσού. Άμα είναι παουτσού δεν ταιριάζεται, να ξέρεις. Η καλή κοπέλα είναι συγκεκριμένο.
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλή γυναίκα. Oh, 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 πιστεύω ότι όλες είναι πονηρές μες στο μυαλό τους. Έτσι. Και δεν μπορώ να πω τη λέξη αυτή που θέλω. Δεν ακούει η βούλα τώρα να είτε στη σκέψη είτε στο κορμί είναι. Έχω την εντύπωση ότι ακούει. Είτε στη σκέψη είτε στο κορμί, λέω, είναι. Αυτό δεν αλλάζει και ισχύει για όλα τα θηλυκά. Ανεξαρτήτου ιδιότητος. Πώς το είπες αυτό? Αυτό, όπως το είπα και όση μου, Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν πιστεύω η γυναίκα σου δεν ακούει αυτά τώρα που λες, έτσι. Α, τα ξέρει. Τα ξέρει. Τα ξέρει. Στα λες και κάτι διαλύει. Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε. Μετά το πουλάκι, ε. Αμέσως όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι. Πάμε στο Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Και εγώ γιατί πεινάω από την αλήθεια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μένουν με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Κοτόπουλο είπες. Κοτόπουλο είπα. Δεν κοτόπουλο, κοτόπουλο, κοτόπουλο. Μπράβο. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-550. Delivery είναι ή delivery, Χριστό. Και τα δύο στα. Γιατί είναι ο Βλάχαρος από τους Αμπελόγιους. Ο Βλαχοκαμπόες. Ο Τσομπαρο Έλβης, να πούμε, δεν ξέρει. Τη δεκαετία του 80 και έλεγε yes και no και I like στις γκόμενες. Μα το παίζει και. Εγώ είχα πάει αγγλικά και έλεγε this is a desk. That is. That is a bird. Μπράβο. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκτος 10% σε κάθε σας παραγγελία. Πήρες και κινητό να πούμε τώρα 11 ευρώ, μιλάς κιόλας. Μάστα Μανατή. Είσαι διπλωματούχος της Αγγλικής. Δύσκολη γλώσσα η ρημάδα. Εγώ άμα ακούω και τη μιλάνε, απορώ πώς συνεννοούνται μεταξύ τους. Για να δείτε το όχι. Μάστα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο του. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Είναι πολύ λογική η απόσταση των 4 μέτρων που διαβάζει τους χορηγούς σε Ζάχο. Γιατί άμα δείτε, άμα έχω μια κάμερα, εγώ κρατάω, είμαι 3 μέτρα απόσταση από τον Ζάχο, κρατάω τον χορηγό, διαβάζει Ζάχο στο μακριά. Με τέτοιο ποδόσφαιρο που βλέπεις στο Χαριλάου, χάλασα τα μάτια του. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Σιγά, ρε Μπαρσελόνα. Σιγά. Δώσ' με ένα δευτερόλεπτο. Σιγά. Σιγά, Μπάρτσα. Και ας δώσ' με ένα δευτερόλεπτο. Φύριζες το 87 να τελειώσει το μάτς. Φώναζε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Γινόταν το 1-2 και λιποθυμούσε. Έτσι, να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο καυσίμο και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι ζητήσετε. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρό καυσίμων Τεχλικίδη Ισαάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μητέρων. Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο Ανανέωση, η φίλη μας Υποπάρα, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας αναλαμβάνουν τα χρυσά και μαγικά χεράκια της Πόπης και σας κάνουν κουκλάκι πραγματικό. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως κούρεμα, πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Το κομμωτήριο Ανανέωση το βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Δεν ξεχνάμε την Πέμπτη, μετά τις πρώτες απογευματινές ώρες προς το βραδάκι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Εύωσμο, στον πεζόδρομο Παύλου Μελά 7. Έτσι, κλείνουμε τα 6 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, έτσι, όλοι εκεί. Όλοι εκεί. Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έλαβε τέλος. Αύριο ξανά στις 8 η ώρα εδώ το ραντεβού μας. Πρώτο Θεός φυσικά. Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη για την παρουσία του. Εγώ ευχαριστώ για το 2ωρο διασημότητα που μου δώσατε. Σιγά. Σ' άρεσε. Σιγά. Έχουμε τον Τυραμόλα εδώ, όντως είναι διάσημος. Κιμωλία είπαμε έτσι. Κιμωλία. Παύλου Μιλά 7.
Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τη μεγάλη συμμετοχή του. Έτσι, τον Χρήστο τον Γκιώση, τον ηχογλύφτη μας, τον ηχογλύφτη εδώ του Λίμπερο. Μείνετε συντονισμένοι όμως, ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 στις κρατήσεις συντροφιά. Από μένα, τον Δημήτρη, τον Τάσο Τρέγια και τον Χρήστο. Και την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, να έχετε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.